Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέρφια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Αναστασία Λάμδα σήμερα μαζί μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Είμαστε κάτι παραπάνω από χαρούμενοι, καθώς έχουμε την Αναστασία Λάμδα απέναντί μας, ουσιαστικά δίπλα μας, με την ιδιαίτερα σοφιστική παρουσία της σήμερα και εμφάνιση, με το γυαλάκι και το μαλλί πιασμένο κοτσίδα πάνω. Είναι φυσικά η Τρόικα που σε συντροφεύει από τις 10 μέχρι τις 12 κάθε μέρα από την Δευτέρα έως την Παρασκευή. Η εκπομπή που στην ζώνη αυτή πραγματικά ζωγραφίζει και έχει πετύχει απίστευτα νούμερα και στην τελευταία μέτρηση, παρά το ότι πάρα πολύ την πολεμάνε, ανθίσατε όμως ηρωικά αυτοί οι οποίοι την στηρίζουν εδώ στον λίμπερο της καρδιάς σου στους 107,4 μεγάκυκλους των FM. Ναι, είναι η Τρόικα μια μικρογραφία του ΠΑΟΚ, Μάριε. Δέχεται πόλεμο. Βέβαια, πάρα μεγάλο πόλεμο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μέσα, δεν έχει site, δεν έχει εφημερίδες, δεν έχει ραδιόφωνο. Δεν έχει τίποτα. Καμιά κομπή στην πόλη δεν μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Γεμάτο Απόλλωνα Πόντου. Έχουμε κουραστεί με τον Απόλλωνα Πόντου, τον Ηρακλή. Άντε και λίγο Άρη αυτά. Τίτλος της σημερινής εκπομπής: ρίξε κάτι πάνω σου. Και το εννοούμε, ρίξε κάτι πάνω σου. Εσύ που μας ακούς, γιατί πολύ απλά έχει βγει γερή ψύχρα. Μετά από το θερμό τετραήμερο της προηγούμενης εβδομάδας, το τελευταίο αυτό που οδηγήθηκε μέχρι την 25η Μαρτίου. Αυτό θα ήθελα να το μάθω, φίλε. Θέλω να ανοίξω τηλεόραση να ακούσω τι θα πει η Μάγδα, η 39 ετών. Τι συμβαίνει όταν η γυναίκα ερωτεύεται ξανά μέσα στο γάμο της. Θέμα για άλλη κομπή αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά μαζεμένα σήμερα. Πολύ εντάχει για να πάμε στους διαγωνισμούς. Ένα πρόχειρο θέμα και να πάμε στα άλλα τα. Και άλλα θέματα. Έχουμε και διαγωνισμούς. Πολύ, πολύ γρήγορα. Το ρίχνουμε και πολύ γρήγορα φεύγει. Έχεις να κάνεις σεξ με την σύντροφό σου 6 μήνες και σου παρουσιάζεται εγκυμοσύνη στη σύντροφό σου και επιμένει ότι δεν συνέβη κάτι, είδε απλά έναν πανέμορφο άντρα στο όνειρό της. Πες μου πώς αντιδράς και γενικά σκέψεις. Το από πού μου προέκυψε το θεματάκι θα το πούμε αργότερα. Συμβαίνει αυτό. Είναι βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Έχεις να κάνεις με τη σύντροφό σου σεξ 6 μήνες και προκύπτει τη σύντροφό σου εγκυμοσύνη. Τι κάνεις, τι σκέφτεσαι, πώς αντιδράς, αυτή επιμένει ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό και μάλιστα οδηγείται σε απόγνωση, καταραίει ψυχολογικά, γίνεται ράκος. Εσύ αγριεύεις, αυτή επιμένει η κλασική σύγκρουση του αρσενικού με το θηλυκό. Πώς το ερμηνεύεις, πώς αντιδράς, είναι θέμα ολόκληρο. Αργότερα θα πω, γιατί δεν μου έπρεψε από τη φαντασία μου το θέμα, τη δική μου σκέψη. Δεν καταλάβω. Έτσι. Όχι, όχι. λέω, αυτό απέμεινε να ακούσω. Και από τον Ασλαμά, που δεν το έχω μάθει τώρα 23 χρόνια. Κατάλαβα. Θα το μάθω σήμερα. Αν σου έλεγα ότι έγινε σε μένα, στη δική μου ζωή, θα γελούσα και θα με χλέβαζες. Όχι, θα σου έλεγα άλλαξε κλειδιά και δρόμο. Αυτό θα έλεγε ο Παπαδόπουλος. Περιμένουμε. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. Έχουμε μπροστά μας. Συγγνώμη μία λίγο. Δεν λέω ότι εκπομπή. Θα κάνω εγώ αυτό. Εγώ θα πρότεινα αυτό να κάνεις εσύ. Κατάλαβες. Ναι. Γιατί πολλές φορές προτείνουμε, λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ναι. Αλλά όταν μπει στη θέση του άλλου. Μετά, όταν αρχίσουμε την ανάπτυξη των θεμάτων, θα μου πεις τι θα κάνεις. Εντάξει. Εσύ. Okay, εντάξει. Okay. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. Τι θα έκανες, θα σκεφτόσουν. Και εσύ σαν γυναίκα. Και εσύ σαν άντρας που μας ακούς. Θέλω τη γνώμη και των δύο. Το θέμα πώς προέκυψε, ήδη κάποιοι το ξέρετε, ήδη κάποιοι είμαι σίγουρος, θα το πω λίγο αργότερα. Μια εκπληκτική κίνηση, φίλε, θα σου δώσω την απάντηση. Άστε, να βάλουμε τα θεματάκια, να τα ρίξουμε και μετά. Γιατί μετά μένουν έτσι παραγιούτα και μετά. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια. Είπε ότι είναι από ταινία. Λοιπόν. Πολύ καλό. Λοιπόν, έλα μέσα, Χρήστο. Φέρ το μέσα. Άντε, φέρ το μέσα. Πέντε εισιτήρια πάω και στερεά Τρίπολη. Άντε. Ροκανίζει τον χρόνο, μάνα, για να μην πατήσει ο κόσμο. Λοιπόν, πάμε διαγωνισμού. Δίνουμε 5 εισιτήρια στον αέρα. Σήμερα λέγε, κάνε παραγγελίε, πάρε. Εντάξει, η μαγεία του ραδιοφώνου αυτή είναι. Πέντε εισιτήρια για το πάω Καστέρα Τρίπολη. Πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδο. Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, 7 η ώρα στο στάδιο της Τούμπας. Μπάρα. Και πάμε τώρα στους καλούς διαγωνισμούς. Δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις
για την παραστασάρα καθαρή εξόδιος. Μετά τις sold out παραστάσεις του τελευταίου 1,5 μήνα, ο Τσολιάς επιστρέφει, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει, καθαρή εξόδιος, Τσολιάς and the Τσόλια Band, μαζί του η Μυρτό Βασιλείου, αύριο Παρασκευή στο κλαμπ του Μήλου. Για αύριο Παρασκευή. Και δίνουμε και για Σάββατο. Θα μου πεις από την Πέμπτη, γιατί είναι μαζεμένα πολλά. Αυτό το πουσουκού έχει μαζεμένα πολλά. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις, όχι δύο, τρεις διπλές προσκλήσεις για έναν νέο ανερχόμενο καλλιτέχνη του έντεχνου, τον Σοκράτη το Μάλαμα. Το Σάββατο, στο Fix Factory of Sound, ο Σοκράτης Μάλαμας, ένα νέο παιδί, έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη μας για να δούμε τι ψάρια πιάνει. Κάποιοι λένε ότι θα γίνει sold out, παρά το ότι είναι νέο όνομα, καινούριο φρέσκο όνομα, λένε ότι θα γίνει sold out. Κράτα μικρό καλάθι. Εμείς δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Συνεπώς, τι κάνεις για όλα αυτά? Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή Τσολιάς, για να μην χάνεις χρόνο, ή Μάλαμας. Ή γράφεις για τα δύο από τα τρία ή και για τα τρία. Καθώς μπορείς να κερδίσεις και στα τρία με ένα μήνυμα. Έχει συμβεί αυτό εδώ στην Τρόικα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, ΠΑΟΚ, Τσολιάς, Μάλαμας ή και τα τρία. Αποστολή στο 54526. Πάντο λίγο σε παρακαλώ αυτό. Τσιγάρο ατέλειωτο. Κλείς το καλή μα. Δεν θυμάμαι πώς πάει τώρα, με εκθέτεις. Καλά το είπε. Τσιγάρο ατέλειωτο, δεν θυμάμαι. Βαρύ με μοναξιά μου. Ναι. Μετά δεν θυμάμαι. Μοιάζει γυναίκα να μένει από τον δρόμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και το ξέρω. Δηλαδή, αν δεν του άρεσε, παιδιά, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Εντάξει, μεγάλο Σοκράτης. Ελπίζω να πέσει ξύλο και σήμερα με τις συμμετοχές σας. Όπως έπεσε και χθες και κάποιες άλλες τις τελευταίες μέρες. Η Σακύρα κατηγορείται για λογοκλοπή. Τραγική, δεν σχολιάζω. Έπεσε ατελείο το ξύλο, δεν κάνω πράγματα. Προθέσει το τέτοιο. Για τον μπακαλιά. Έπεσε ξύλο. Κανονικά. Στην Ανθέων, στο υπέρο, δεν κάνω. Κανονικά έπεσε ξύλο. Κανονικά έπεσε ξύλο. Το εννοώ. Για τον δεν ξέρω, είναι σοβαρά. Ναι. Σωστό. Δεν γίνεται η δράμα, τα τρίκαλα, η άρτα να μείνουν χωρίς εκπρόσωπο στη βήτα. Σωστό, μαζί σου. Μαζί σου. Και εγώ είμαι φόλα, ξέρεις τι είμαι στη δράμα, Φτάσομαι απόλυτα το απόγευμα με τους μαυραετούς. Σωστό, μαζί σου. Ωραίος, μαζί σου. Μαζί σου. Μαζί μου είμαι τον Ηρακλή. Μαζί σου. Αυτό που είδα τα ματάκια μου χθες στο Βόλο. Μαζί σου είμαι. Ποιος Ολυμπιακός και εσύ μου στέλνεις, ρε. Νούπου σου. Ναι, νούπου σου, εντάξει. Νούπου σου. Ναι, ναι. Καλά, τι, 5-0 ήξερε. Εντάξει, διαφορά είναι. Σου λέω τι έβλεπα εκείνη την ώρα στο στοίχημα, ρε. Καλά, και τι, κάτσε, τι βάζανε. Λογικό ήταν. Λογικό, τι είναι αυτό. Πολύ λογικό είναι. Έπεσε ο στο 61, 1-0 ναι. Και δίνει το over 4,5 γκολ. Ναι. Μισή ώρα β' εθνικής αγώνα, έτσι. 1-50. Καλά, μπορεί να γίνει, δεν είναι τραγικό. Μπαρσελόνα Λεβαδιακός απέξω το 60, δεν σου δώσω. Ρε παλικάρι μου, έπαιζε ο πρώτος. Με χαόδη διαφορά, με τρελή επίθεση, με τον πρώτο τελευταίο. Έπαιζε η ομάδα του Μπέου με την ομάδα του Νύχταρη. Τώρα το είπες καλά. Όχι ο πρώτος με τον πρώτο τελευταίο, γιατί μπορεί να παίξει πάω καπόλα Αθηνών Μάρια Σλαμά και να είναι 0-0 στο 50 στο 60. Βάζει το χέρι στη φωτιά ότι ο Πάοκ θα βάλει 4 γκολ σε μισή ώρα. Σε αυτό εδώ όμως η διαφορά είναι χαόδη. Ο Πάοκ του Μπέου. Που είπε στο τηλέφωνο με τον Ζαγοράκη να πέσουν και λέει ο Ζαγοράκη να πέσουν αυτές οι παλιόγριες. Τρεις η ώρα όλοι οι Ηρακλοί. Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Σήμερα στις 3 η ώρα ο Μάριος ο Ασλαμής. Αναστασία, ας να κάνουμε κομπή. Ναι. Ας να κάνουμε κομπή. Ναι. Και έχεις το κομμάτι έτοιμο που σου είπα. Ναι. Ωραία, κλείς το χαλί αυτό. Κλείς το χαλί. Και όταν σου πω μπαίνεις με το κομμάτι, με κοιτάς στα μάτια και πάμε. Λοιπόν, 3 η ώρα, Μάριος Ασλαμής θα είναι εδώ στο στούντιο, θα είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και 5. 5 και 5 έγινε καπνός, έφυγε, εξαφανίστηκε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ακόμη και αν δεν είναι εδώ ο Τσαλτίδης ο Χρύσανθος, κανονικά. Εγώ λέω αν είναι 0-2 εδώ ξανά μας, καλύτερα. Ναι, εδώ ξανά μας, ναι. Φύγε 5 παρά 5. Όχι, μα εδώ θα είμαι, όχι. Και μέχρι 5,5 χρυσό πέρα θα είμαι. Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε να παρουσιάσουμε. Είπαμε, σας περιμένω, έτσι. Το εννοώ. Σας περιμένω εδώ πέρα 3 η ώρα. Ξέρω ότι γουστάρετε πάρα πολύ. Σε όσα μάτσα ήμουν εδώ πέρα, είχα τρελή συντροφιά με τρελή μηνυματική συμμετοχή από Παοκτσίδες και Αριανούς. Πέρα από τους Ηρακλειδείς που στέλνανε μηνύματα. Γιατί πάρα απλά, πάρα πολύ γουστάρετε
τα σχόλια και το ύφος. Και φυσικά κορυφαία στιγμή όταν έκανα και περιγραφή από εδώ πέρα, περιγραφή από το στούντιο, δεν ξαναγίνει αυτό. Περιγραφή από το στούντιο, όταν είχαν απεργία δημοσιογράφοι του Ηρακλής ΑΕΚ και το κρεμός παράσημο, το ότι ζήτησαν να με γνωρίσουν παράγοντες της ΑΕΚ από τη Σουηδία του Καφτατζογλίου. Δώσε τρεις προσκλήσεις για μωρά στη φωτιά για το Σάββατο. Βαγγέλη, καλημερίζουμε Βαγγέλη από το 8ball. Μας ακούνε τώρα, κλείσανε. Είδες πώς ξέρει τους στίχους. Λοιπόν, Βαγγέλη και το υπόλοιπο τελείο του 8ball, χαιρόμαστε που μας ακούτε και πάτε για μπουγάτσα προφανώς και μετά για ύπνο. Να είστε καλά. Φαντάζομαι τι έγινε πάλι. Καλημέρα, να είστε καλά, Βαγγέλη. Μονές ή διπλές. Ενημέρωσε. Θα τις δώσουμε όμως αύριο. Όχι σήμερα, αύριο. Για να μην γίνουν τα πράγματα εδώ πέρα ρημαδιό. Ενημέρωσε. Μονές ή διπλές. Ακούστε, δίνουμε για μάλαμα, που είναι sold out. 50 χρόνια περιμέναμε αυτή τη βράδια. Λοιπόν, ενημέρωσε αν είναι μονές ή διπλές. Τρεις διπλές δίνουμε για μάλαμα Fix Factory, που είναι τριπλάσιο από το 8ball. Κανόνισε, έτσι. Δύο διπλές δίνουμε για Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, που είναι sold out στο κλαμπ του Μήλου. Τσολιάς. Ωραία, τους κάναμε τώρα. Κανόνισε. Σαλβαδόρ Φίλος, έτσι. Σαλβαδόρ Φίλος, ο οποίος έκανε το τραγικό λάθος και μίλησε τελευταία φορά, μίλησε στο Λίμπερο. Μία φορά μίλησε στο Λίμπερο, μάλλον. Σε ποιον μίλησε? Σε ποιον? Σε ποιον? Στο Ζαγόρα. Καλά. Αγίγει αυτό, αυτό θα ήταν. Εντάξει. Σαν να βγαίνουν οι κόλλα στον Πρετεντέρι. Στον Κόλκα, ρε. Ναι. Στον Κόλκα. Όχι, επειδή έπαιζαν σε ένα. Του είχε καλεσμένο στο. Α, καλά, τέτοιο που κάνουν το καλοκαίρι που κάνουν κάτι. Ο παδόν του ΠΑΟΚ, μωρέ. Πέρσι, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, στην Κατερίνη, σε ένα κάμπινγκ που παίζαν τα παιδιά και βγήκε στον Κόλκα. Εντάξει, όχι, στον Κόλκα μίλησε. Με τον Κόλκα δεν σχολιάζω. Αυτό είναι λίγο και δύσκολο για το γκρουπ, έτσι. Χθες βγήκε ο Κόλκας, είναι τραγικό για το γκρουπ. Βγήκε ο Κόλκας έξω και ψάχναμε μαζί μια ώρα κομμάτι για Μότλε Κρού, α πούμε. Από την εκπομπή έφυγε και οι άλλοι περιμένανε. Κανονικά. Τσαλτίδης. Α, μπερδεύτηκα γιατί και αυτό και αυτό και αυτό. Λοιπόν, άιντε, πάμε λίγο. Θα μου πειράξει ο Παναγιώτης χωρίς σχόλια. Μετά θα κάνει ό,τι θέλει ο Παναγιώτης. Να παρουσιάσουμε το μεγάλο. Ένα είναι το παιχνίδι σήμερα. Στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Κανονικά στην Ευρώπη. Και το παρουσιάζουμε με του λατρεμένου Ντάνκο Τζόουνς, μεγάλα αλυταριά, μεγάλη βρωμιά. Ας πούμε, γκρουπ που θέλει καμιά πενταριά Slayer στο Cornflakes το πρωί στο γκάλα αντί για Cornflakes. Δεν σχολιάζω. Λατρεμένη Ντάνκο Τζόουνς. Θέτω ένα πολύ απλό ερώτημα. Φιλιέσαι στο πρώτο ραντεβού? Πάμε. Λοιπόν, Καφταζόγλιο στάδιο, 3 η ώρα σήμερα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Ειδικά οι φίλοι του Ηρακλέους πρέπει να ψηφίσουν την τηλεοπτική μετάδοση από την R3. Πρέπει να ψηφίσουν, αν θέλουν, και την ραδιοφωνική κάλυψη από τον Λίμπερο 107,4. Αυτό είναι. Όταν χτυπιέσαι, κάνεις headbanging με το πρώτο που το ακούς, κάτι σημαίνει για το κομμάτι. Ηρακλής 1908, δόξα δράμας 1918. Οι κυανόλευκοι του ημίθεου συγκρίνονται με τους ιστορικούς και θρηλυκούς μαυραετούς. Είναι πάνω απ' όλα μία σύγκρουση των βασιλιάδων του Μαρμάρου. Του βασιλιά Μαρμάρου της Μασαχουσέτης, του Τόμ, για τους φίλους Θανάση Παπαδόπουλου, με τον βασιλιά του Μαρμάρου της Βόρειας Ελλάδας, Γιάννη Μπύρο. Είναι μία σύγκρουση του Μαρσέλο Τροίζη, του 43χρονου Βραζιλιάνου coach, πρώην coach της Καλυθέας και του Απόλλωνα Λάρισας και πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, κόντρα στον Δημήτρη Σπανό, τον 50χρονο Έλληνα Αιγιήτη coach, πρώην του ΑΟ Κερκύρας, πρώην της Παναχαϊκής, πρώην του Άρεος. Συγκρούεται ο διάδοχος του Χωσέ Εμμανουέλ Ρόκα με τον διάδοχο του Στάικου του Βεργέτη. Βέβαια, ο Δημήτρης Πανός δεν θα είναι στον πάγκο γιατί είναι τιμωρημένος. Την δόξα δράμας θα κατεβάσει προφανώς ο Πέτρος ο Στοήλας. Από ήττα στην Άρτα προέρχεται ο Ηρακλής, από μεγάλη νίκη προέρχεται δόξα δράμας 2-0 επί του Απόλλωνα Λάρισας. Μία νίκη την οποία ο Δημήτρης Πανός τη χαρακτήρισε μακρύ τρίποντο. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό. Ένα τρίποντο, εννοώ στο ποδόσφαιρο η νίκη να χαρακτηρίζεται μακρύ τρίποντο. Τάσος Κρητικός στο πρώτο λεπτό ο σκόρερ του πρώτου γκολ. Άλεξ Κρούθ ο Ισπανός μέσος ο σκόρερ του δεύτερου. Δύο μέση δηλαδή, μια πολύ ποιοτική μεσαία γραμμή για τη δόξα δράμας. Ο Γιώργος Μακρύς, ο εκ των αρχηγών της δόξας δράμας,
Ξέρετε ποιοι είναι οι άλλοι δύο, έτσι. Η Πεκτούρα η τεράστια, ο Τούρκος Πεκταράς, Ντενίς Μπαϊκαρά και η Αμυντικάρα, ο Σταύρος ο Πεταβράκης, ο πρώην άσος της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Μακρύς δήλωσε ότι ερχόμαστε έτοιμοι για την νίκη με τη βοήθεια του κόσμου μας. Που συμπληρώνω, θα βρίσκεται στη θύρα 1. Γιώργος Μακρύς, είπα, θυμούνται οι φίλοι του Ηρακλή ότι ο Γιώργος Μακρύς έχει πετύχει ένα γκολ με την κιανόλευκη ιστορική φανέλα. Εναντίον ποιας ομάδας το πέτυχε? Ένα γκολ έχει πετύχει ο αδικηθής για μένα στην καριέρα του Γιώργος Μακρύς. Τη στιγμή, για παράδειγμα, που ο Αλέξανδρος Τζιόλης έχει παίξει στην Βέρντερ Βρέμης και στη Μονακό. Αλλά τι λέω, και στον ΠΑΟΚ, που είναι πιο μεγάλη ομάδα από αυτές τις δύο. Ο Γιώργος ο Μακρύς δεν έχει παίξει ούτε Βέρντερ ούτε Μονακό, που είναι για μένα το Τζιόλι μία κλάση πάνω. Για μένα. Όσοι θυμούνται την πορεία του Γιώργαρου του Μακρύ. Ουσιαστικά καμία απουσία για τη δόξα δράμας, μόνο ο Δούντιος λείπει. Για τον Ηρακλή, πλειάδα απουσιών. Ο Νταμίρ Καχριμάν παραμένει στο Βελιγράδι. Ο Νίκος ο Καθάριος δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο Ανδρέας ο Τσίπρας, το πουλέν μου, δεν μπορεί ακόμη να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο Εμμάνουελ Περόνε είναι ανέτοιμος και θα είναι ρίσκο η επιλογή του. Ο Γκι Νιαμπουγιού και αυτός προφανώς δεν θα είναι έτοιμος να παίξει. Τι θα απογίνει ο Ηρακλής? Σήμερα, 3 η ώρα, Καφτατζόγλιο στάδιο, Ηρακλής 1908, δόξα δράμας 1918, μεγάλη σύγκρουση από τα παλιά, κυρίως από τη δεκαετία του 50, τότε που είχαν ομαδάρες και οι δύο, γιατί αργότερα είχε ομαδάρες ο Ηρακλής. Δεν είχε τόσο ομαδάρα η δόξα δράμας, αλλά είχε ποιοτικότατη ομάδα. Περιγραφή Γιώργος Ματζιούκης για το Λίμπερο. Σχόλια από το στούντιο Μάριος Ασλαμής, 3 με 5 στον Λίμπερο της καρδιάς σου. Θα πάμε σε break. Γαλαντόμα μαζί μου η Αναστασία. Μου έδωσε στον χρόνο, εννοώ, όχι σε κάτι άλλο. Μου έδωσε 1,5 λεπτό παραπάνω για να πάμε στο break. Μην ξεχνάς, δύο διπλές προσκλήσεις, καθαρή εξόδιος, Τσολιάς and the Tsolia Band αύριο στο κλαμπ του Μήλου, ατελείωτο γέλιο για 2-2,5 ώρες. Τρεις διπλές Σοκράτης Μάλαμα στο Σάββατο στο Fix Factory. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Αστέρι Τρυπόλεως. Καμία συμμετοχή για ΠΑΟΚ. 5 με 6 για τα άλλα δύο events. Σου κάνει εντύπωση? Δεν νομίζω. Break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Χορηγό θέλεις, να σου πω αμέσως. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι κοντά μας. Επειδή το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμο, στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτησή σου με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Κοντά μας όμως και η Dialog. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια? Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, όχι μόνο Karl Heinz Rummenigge και Augenthaler. Μιλάμε γενικά καλά γερμανικά, έτσι. Dialog, σε συνεργασία με τις καλύτερες, με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Περισσότερα στο dialog.gr, το dialog γερμανικά, έτσι, όχι με UK στο τέλος, τα αγγλοβλάχικα, dialog, όπως το ακούς, .gr. Κοντά μας και η πίτσα Mr. Gold, ποιότητα, εξαιρετικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση. Mr. Gold στις Οικές Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του τεράστιου και ιστορικού ΒΑΟ που κάποιοι τον έχουν εξαφανίσει από την πόλη. Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηποι, Πολύχνη, Μετέωρα, ο Mr. Gold σε εξυπηρετεί στο 2310-628-586. Περιμένω σχόλια. Μένει η σύντροφό σου έγκυος ενώ έχετε να κάνετε έρωτα 6 μήνες. Πώς το αντιμετωπίζεις? Τι σκέφτεσαι? Πώς πράττεις? Περιμένουμε. FM και ανομήνυμα αποστολή στο 54-526. Τάπες, εντάξει. Πάμε. Τα είπα όλα. Απόντες, ποιοι, τι, δηλώσεις, χιλιαδιό, έτσι. Θυμάται κάποιος αυτό? Γιατί είσαι εδώ? Θα είναι, θυμάται κάποιος? Ένα γκολ έχει βάλει ο Γιώργος Μακρύς με τη φανέλα του Ηρακλέους. Εναντίον ποιου συλλόγου το θυμάται? Ένα ταπίν ήταν. Κανονικά ένα ταπίν. Αυτό, αν το θυμάται κάποιος. Έχουμε και άλλα πολλά, πάρα πολλά θεματάκια, εννοείται. Γιατί είπα στον Παναγιώτη, με ρώτησε γιατί. Για ποιο λόγο θα είσαι? Το ποιο να είναι στο δύο ρεφίλ. Περιγραφή έχει το αγώνα ολόκληρο. Α, και πέρα. Ναι, τι να είναι ο Ζαγόρας εδώ να λέει τι ω. Να πάρει τη σκαπουλάρη. Εντάξει. Μάλιστα.
Ωραίος. Πολύ ωραίος. Δευτέρα έλειπε, ξαναλείπει Πέμπτη. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, έχουμε άλλα πολλά μαζεμένα θεματάκια. Θα τα βάλουμε. Έχουμε πολύ ψωμί από το, από το Μαυροβούνιο Αγγλία και τις αλητίες που γίνανε. Έχουμε για τον Άρη και τα μπαλώματα θέμα το οποίο μας δίνει ο Μενώτη. Τεράστιος φίλε. Φίλε, δεν σταματάει με τίποτα. Μια ανάσα, τίποτα. Φρέα, πολύ καλός άνθρωπος, φίλε. Ναι, δεν ξέρω, το πιστεύω, έτσι, το πιστεύω. Και είναι εντελώς τελείως γενιά μου. Γενιά μου, ακριβώς γενιά μου. Γενιά μου, κανονικά. Ένα, παίρνετε, δύο μετράτε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε, δεν υπάρχει. Αυτό που εκθέσαμε ενώ ότι δεν υπάρχει. Με τα μπαλώματα. Δεν υπάρχει. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από μένα προσωπικά στον Γιώργο τον Αριανό. Ό,τι είπε. Άλλοι δύο-τρεις Ηρακλειδείς. Ο ένας μου πήρε τηλέφωνο. Τους άλλους συνάντησα έξω μέχρι το βράδυ, εψέ. Που τον άκουσαν και τρελάθηκαν. Λέει, πες τον Γιώργο αυτά. Όχι απλά τα σκεφτόμαστε. Είμαστε σχεδόν σίγουροι για αυτά. Γιατί δεν τρώει κανείς παπά από το ότι ο Ηρακλής φέτος, από τον οποίο παρήλασαν 58 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 40 ποδοσφαιριστές πρώτης εθνικής, δεν είναι καν τρίτος, βλέποντας αυτές τις ομάδες, δηλαδή έλεος. Έλεος. Μυρίζει μεγάλος παπάς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε παραπάνω. Τέλος. Τέλος. Δεν μπορώ να δεχτώ τώρα εγώ ότι ο Ηρακλής που ξεκίνησε και έκανε τον Αλέξη Σπυρόπουλο να γράψει εκείνο το άρθρο για τον Ηρακλή, να μην είναι τρίτος, να είναι ενδέκατο σήμερα. Έτσι, δηλαδή, έλεος. Ξέχασε ο Μεδρινός να εκτελεί, ας πούμε, φάουλ. Ή ο Κουτρομάνος να βγάζει σέντρες. Που καλά, αυτός είναι μόνος από τους καλούς, τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, διαγωνισμοί. Έχει πει κι άλλο Γιώργος αυτός ο Αριανός που λες, αλλά εντάξει. Έχει πει κι άλλο για τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, θα πω άλλη φορά. Ό,τι είπε χθες είναι για τον Άρη και τον Ηρακλή. Ότι δεν δέχεται, δεν δέχεται. Ευαγγέλιο. Εντάξει, ναι, okay. Ευαγγέλιο. Ότι το πράγμα που πάει, δηλαδή φαίνεται, άστο. Πού πάει το πράγμα στην πόλη. Φαίνεται. Το πω ξεκάθαρα, τι θέλω. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Ρέγγε, βγάλαν λευκό ρέγγε. Αγαπημένη της Αναστασίας. Αναστασία Λάμδα έχουμε κοντά μας σήμερα. Δική της επιλογή. Θα ακούσουμε και άλλη δική της επιλογή. Αγαπημένη 21 Pilots. Έχουν κάτι. Μου αρέσουν, έχουν κάτι ρε παιδί μου. Έχω αγοράσει ένα άλμπουμ τους. Έδωσα 14,5 ευρώ και το αγόρασα. Μπράβο. 15,5. Μπράβο. Έχουν κάτι αυτοί. Και παρολίγον να αγοράσω και τίσερ τους. Αλλά μου λέει ένας, αυτό παίρνουν λέει πολλοί πιτσιρίκια ρε φίλε. Του λέω καλά, εσύ κρατάς μαγαζί τώρα. Και πουλάς μπλουζάκια. Λέω είσαι και βλάκας. Φεύγω, γεια. Έφυγα. Έφυγα. Έφυγες. Ρε φίλε, πουλάς εσύ. Ναι. Αυτό. Ναι. Και μου λες ρε φίλε, αυτό δεν κάνει για σένα. Άστα. Αυτό είναι, το παίρνουν άνω των 80. Φεύγω κι εγώ. Καλά έκανες, Μάρη. Μπράβο. Λέω, μπράβο, ρε φίλε. Πάμε, δώσε λίγο το 21 Pilots. Μπράβο, ωραίο γκαζάτο, μας μπρόκει. Για να μην το ξεχάσω, τι θέλω να το πω. Την προηγούμενη εβδομάδα αυτός ο Γιώργος Αγιανός λέει στον αέρα στο Ζαγόρα. Ξέρεις, λέει, ότι δεν δέχεται όλη η Ελλάδα αυτό το πράγμα ότι ο ΠΑΟΚ είναι δίκαιος πρωταθλητής. Γιατί όπου πάνε, λέει, γίνονται επεισόδια. Πού έχουν γίνει επεισόδια, ρε φίλε. Σε κανένα γήπεδο που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ δεν έχουν γίνει επεισόδια. Μόνο τώρα στο Αγρίνιο. Κάτι ψευτό. Ναι. Πού αλλού. Πού αλλού, πες μου. Πες μου ένα γήπεδο. Καλά, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, άκουσα δεν πήγε κάτσε, κόσμος. Μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Γενικά, ναι, η κατάσταση, ναι, μέσα στο γήπεδο. Τρίπολη δεν έγινε. Ναι, Ριζούπολη δεν έγινε. Πού έγινε. Μεγάλη εικόνα, δεν είστε συμπαθείς. Αυτό είναι. Πάντα δεν είμαστε συμπαθείς. Ναι, αλλά πάντα δεν είστε. Εσείς ήταν πάντα συμπαθείς. Το γιατί ψα. Αυτό. Για άλλους λόγους. Τέλος πάντων. Παλιούς. Πάμε τους διαγωνισμούς μας. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Καστήρ Τρυπόλεως. Ακόμη συμμετοχή από ό,τι βλέπω. Α, μία είχε έρθει, sorry. Συγγνώμη, μία συμμετοχή έχει έρθει. Για ΠΑΟΚ, μία συμμετοχή. Δύο διπλές για καθαρή εξόδιο. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ένα ακόμη sold out στο κλαμπ του Μήλου. Αυτή τη φορά με Μυρτό Βασιλείου, αύριο Παρασκευή. Τρεις διπλές για Σοκράτη Μάλαμα στο Fix Factory. Και να πω κάτι Άρης εδώ. Όφι. Και δύο για τη ματσάρα Άρης Όφη την Κυριακή 4 η ώρα. Ναι, 4. Κυριακή 4 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αύριο. Θα δίνουμε προσκλήσεις. Ακούσατε. Ακούσατε. Για Μωρά στη Φωτιά θα δίνουμε. Για Φίβο Δελιβοριά και θα δίνουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο live για τον Αμερικανό Nick Waterhouse την Κυριακή στο Principal Club Theater. Έτσι. Συν ίσως και για κάποιο θέατρο. Η Αναστασία Λάμδα είναι λιπόθυμη εδώ και 10 μέρες. Μετράει αντίστροφα. Σκάει μύτη στο χωριό μας ο αγαπημένος της, ο Αντίνος Αλμπάνης. Ο οποίος αντί να κοιτάει την Αναστασία Λάμδα, κοιτούσε. Παίζει την ΑΕΚ. Κοιτούσε τόσο καιρό την. Πώς τη λένε? Ποια. Πώς τη λένε που προφέρει τόσο καιρό? Χθες είχε Άννα Μαρία. Καλά. Ντορέτα Παπαδημητρίου. Ντορέτα. Δεν μ' άρεσε χθες. Δηλαδή τον αφήνεις τον άντρα σου για τον Αντίνο Αλμπάνη.
Βέβαια. Περίμενε! Δεν βέβαια είπε. Δεν είπε όχι. Είπε, δεν είπε όχι, δεν ξέρω. Είπε, για μία φορά! Σημαίνει... Για μία φορά! Τον καθάρισε. Ούτε θα πρόδιδε το παλικάρι σου. Πάει, τον καθάρισε. Τον καθάρισε. Όταν είπε, δεν ξέρω, είναι σίγουρο. Όταν λέει γυναίκα, δεν ξέρω. Καταλαβαίνεις την κυρία. Για μας το δέκο το 164. Πες και το. Λοιπόν, το βασικό θέμα που βάλαμε για σήμερα, τώρα που έχει έρθει και ο Χρήσανθος δίπλα μας, φιλοτιμήθηκε. Έχεις να κάνεις με την σύντροφό σου έρωτα 6 μήνες. Και σου προκύπτει εγκυμοσύνη. Όχι σε σένα, στη σύντροφό σου. Χτυπιέται, ορίεται ότι δεν είσαι την παραμικρή επαφή ούτε καν στα 10 μέτρα. Απλά είδε έναν όμορφο άνδρα με ένα σημάδι στο αριστερό μάγουλο στον ύπνο της. Mm. Τι κάνεις? Το θέμα δεν το σκέφτηκα εγώ. Είναι η υπόθεση της ταινίας που εδώ και 2 εβδομάδες παίζεται στις αίθουσες της, και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων ελληνικών πόλεων. Καρλίτο. Με τίτλο, πόσο μηνών είναι? Με τίτλο Ακίνητο ποτάμι. Είναι η νέα ταινία του Άγγελου Φρατζή με την συγκλονιστική Κάτια Γουλιώτη. Αυτή η ψαγμένη τίτλη. Ακίνητο ποτάμι. Ψαγμένη τίτλη. Γιατί το πιάνεις, γιατί? Γιατί. Σου είπα την υπόθεση. Πού κολλάει το Ακίνητο ποτάμι? Άντε και εσύ που γελάς. Δεν γελάω. Υπάρχουν πολλά τέτοια μπορεί να σκεφτείς, ρε Μάρια. Σωστά. Ναι, σου είπα την. Γιατί Ακίνητο ποτάμι? Γιατί είναι αυτή η αντίθεση. Μαύρο ήλιο βασίλεμα. Γίνεται ποτάμι ακίνητο. Όχι. Γίνεται εγκυμοσύνη χωρίς επαφή. Γίνεται. Και όμως γίνεται. Γίνεται. Μπράβο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, η ταινία για μένα. Γέννησε. Για μένα, σαν σενάριο, είναι απογοήτευση. Γιατί στο τέλος αναγνωρίζει το παιδί αυτό. Την έχουν υμνήσει όλοι. Στα θετικά της ταινίας, η απίστευτη φωτογραφία. Η ταινία είναι γυρισμένη. Παραγωγή πανάκριβη. Ελληνολετωνική. Καλά, συγγνώμη, πάμε να δούμε ταινία και θα βλέπουμε φωτογραφίες. Είναι στη Σιβηρία, γυρισμένη. Σιβηρία. Στη ζεστή και καυτή Σιβηρία. Υπέροχη φωτογραφία. Άρα δεν υπήρχε άλλος Λάπωνας εκεί για να την. Λάπωνα. Φανταστική μουσική. Ναι. Πραγματικά μουσική ποίημα. Του Κώτη Κέι. Του λατρεμένου Κώτη Κέι. Τι έχει, Γερολιμάτο και. Τον Κώτη. Όχι. Φανταστεί. Ρε φίλε, χτυπιέμαι χρόνια, τι μου θυμίζει από ποδόσφαιρο ο Κώτη Κέι. Τον Κώτη, ρε φίλε, ναι. Απλά, και δύο τραγούδια πανέμορφα του The Boy, του Αλέξανδρου Βούλγαρου. Του Βούλγαρη, συγγνώμη. Βούλγαρου. Βούλγαρη. Η ταινία, η ερμηνεία της Κάτιας Γκουλιώνη είναι πραγματικά καθηλωτική. Τι είναι αυτή, Έλληνες και Λετωνοί παίζουν μαζί. Μετριότατη ερμηνεία από τον Ανδρέα Κωνσταντίνου. Σχεδόν απογοήτευση. Τον λατρεύω, τον έχω ημνήσει. Του το έχω πει και στον ίδιο προσωπικά και μου λέει από σένα το θεωρώ πραγματικό παράσημο, το λες εσύ. Το 164, Μάρια. Ο μόνος που έχει ασχοληθεί μέχρι στιγμής είναι ο 164. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί έχουν μήνες να κάνουν σεξ? Κορεσμός. Εγώ έχω να κάνω και ένα χρόνο σε σχέση μου μέσα. Μπορεί κάποιο πρόβλημα οργανικό του παιδιού, του παλικαριού. Yeah. Κάποιο οργανικό πρόβλημα. Χίλιοι δυο είναι οι λόγοι. Το ζουμί δεν είναι αυτό. Είναι ότι μένει έγκυος, ενώ έχουν να κάνουν έρωτα 6 μήνες. Όχι, αυτή κάτι θα έκανα. Και αυτή καταφεύγει στην θρησκεία. Στην πίστη. Ναι. Έτσι. Ενώ ο Άρος λέει του τούτ την πίστη σου. Ναι. Διάβασε το 164. Ο 164, λατρεμένο Παοκτσάκη, λέει σχετικά με το θέμα. Καλημέρα. Αν ήμουν εσύ, θα το πίστευα. Γιατί μαζί σου, μόνο από όνειρο, μπορεί να είναι εγκυμονούσα. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα. Από τον λατρεμένο 730 μπαίνει για ΠΑΟΚ, νομίζω είναι και η μόνη συμμετοχή για ΠΑΟΚ, και λέει καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα μία ζωή, είμαστε πρώτοι εδώ και 2 αγωνιστικές, το ξέρω. Ο ΑΟΚ πάει για άνοδο, απειλεί λίγο ο Νέστος Χρυσούπολης, βάζει πούλμαν. Όπως κάνει κάθε αγωνιστική. Για να πάνε οι οπαδοί στο εκτός έδρας μάτς τώρα, ξεχνάω που παίζει Καβάλα. Κολλάω τώρα. Βάζει πούλμα πάντως ο ΑΟΚ να πάτε, στηρίξτε, πραγματικά αξίζει. Λατρεμένη Καβάλα, μία από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πόλεις. Ο Στέφανος μπαίνει για μάλαμα και λέει. Ας ακούσει την Αθήνα, θα γελάνε. Πούλμα δεν το λένε κάτω ποτέ, να ξέρεις. Μπέλεπο. Εγώ το λέω πούλμα. Χωριάτικο λίγο, Φουίτ, πούλμα. Ναι. Ο Δημήτρης μπαίνει και για τσολιά και για μάλαμα και είναι ευγενέστατος, λέει ευχαριστώ. Μπράβο. Καλημέρα μάλα μας λέει ο Γιάννης, καλημέρα μας λέει η Έλενα και μπαίνει για τσολιά. Και φυσικά η Ιωάννα μας λέει καλημέρα και μπαίνει
για Σοκράτη Μάλαβα, παιδιά. Να είστε καλά. Καλημερίζουμε και τους υπόλοιπους που δεν μας καλημερίζουν. Σε παραδέχομαι, είσαι η χαρά των FM. Ναι, έχεις πλακώσει τα κομμάτια, όλα τα radio shit της τελευταίας τριετίας. Σε παραδέχομαι. Ο Χρύσαθος έχει διαβάσει όλη την κριτική, όλη την παρουσίαση. Υποκλίνομαι. Κάτι μπορεί να γράφει για Ιβάν μέσα, κατάλαβες. Προτιμώ να δω το εμείς. Ναι, ναι. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Τι πιστεύω πλέον. Μετά από συγγνώμη, λίγο, όλη η ταινία είναι γυρισμένη στη Σιβηρία. Όλη στη Σιβηρία, ναι. Α, καλά, το πει, και μόνο επειδή είναι στη Σιβηρία, γι' αυτό δεν θα το δω. Το εμείς θα δω. Γιατί το λες αυτό. Δεν μπορώ αυτό το. Αυτό είναι πολύ καλό. Το σε πόλεμο, το γαλλικό. Το σε πόλεμο, ναι. Του Στεφάν Μπριζέ. Με το Λεντόν. Να πω κάτι. Πιστεύω πλέον ότι η κριτική κινηματογράφου στην Ελλάδα ειδικά είναι χειρότερη από του ρεπόρτερ των ομάδων. Καταρχήν δεν υπάρχει μία κακή κριτική εκτό αν είναι μαλωμένη με το σκηνοθέτη. Όχι. Πώς δεν υπάρχει. Από τις ταινίες. Ναι. Όχι, μα επιλέγει τις πιο καλές. Δηλαδή, αν έχουν ακριβώς. Ωραία. Άρα μονίμως εγώ να επιλέγω τα καλύτερα μάτς του Άρη. Ωραία. Κάτσε. Περίμενε όμως. Να μην επιλέγω τις φάπες. Καλά λέει Μάρη. Να επιλέγω μονίμως τα καλύτερα. Ποιος λέει ότι αν είναι τι ωραίος θα είμαι, φίλε. Μια ταινία που αρέσει σε εσένα. Ατλέτικο Άρης. Συνέχεια να πάω να πέσω. Δύο αστέρια. Τι. Vox Lux. Δύο αστέρια στα πέντε. Δύο στα πέντε. Δύο στα πέντε. Πώς. Προχθές είχε με ένα αστέρι. Προχθές είχε με 1,5. Απλά όταν ας πούμε είναι 8-9 ταινίες, κυρίως κριτικάρει τις καλύτερες. Ναι. Γι' αυτό. Αυτό. Αλλά πιστεύω ότι παίζονται πάρα πολλά. Θα μου πεις τώρα ρε βλάκα, το κατάλαβες. Όχι και παλιότερα. Αλλά πλέον τελευταίο χρόνο έχω γίνει πολύ καχύποπτος με κριτικές που βλέπω. Κοίταξε. Θα σου πω το εξής. Ανάλογα με την εταιρεία που το κάνει και τις σχέσεις που έχει διαμορφώσει ο κριτικός με την εταιρεία διανομής. Άκου λίγο. Ο κριτικός κινηματογράφου είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Η κριτική του βασίζεται σε πολλά ζητήματα. Βασίζεται στις σχέσεις που έχει με την εταιρεία, στις σχέσεις που έχει με το σκηνοθέτη. Αλλά στην τελική του μορφή, πάντα, ακόμα και όταν θέλει να κράξει, δηλαδή είναι μια ταινία πολύ βαλούτα. Το χτενίζει λίγο. Το ωρεοποιεί. Το χτενίζει. Δηλαδή λέει, ο Άρης βρέθηκε σε μια μέτρια μέρα. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει στο 15 με τον Ντιγκινί, αλλά ήταν άτυχος στη φάση του 25 έτσι. Λεπτού που δέχτηκε το 0-1. Έτσι. Μετά πίεσε. Πάλεψε, τρόπο. Πάλεψε, δεν ήταν τόσο ορθόδοξη η ανάπτυξή έτσι, του, ναι. Αλλά θα μπορούσε, αν ο διαιτητής του έδινε το πέναλτι στο 37, να ισοφαρίσει. Σε γενικές γραμμές έδειξε διάθεση και τα λοιπά, αλλά ήταν μια άδικη ήττα, αν κρίνουμε από τις φάσεις που έκανε και ο Πανετολικός. Αυτό κάνει ναι. Ο κριτικός σχηματογράφος πάντα. Χωρίς να έχει, όχι, όχι, ρε, έχει χωρίς να έχει, έχει από πάνω του κριτικές. Το Super 3 και τη Θύρα 4. Απλά το επικίνδυνο είναι αυτό, όταν είναι ομοεθνής. Δηλαδή, γιατί οι πιο πολλοί κριτικοί ναι. Ξέρουν και τους σκηνοθέτες. Δηλαδή, ας πω κάτι πολύ απλά. Κάνει τώρα μια ταινία ο Τσαλτίδης και μου τη φέρνει εμένα για κριτική. Να σου πω κάτι. Ό,τι χειρότερα και να έχω δει να είναι. Ο κινηματογράφος είναι κάτι λίγο. Υποκειμενικό. Ναι, δεν μπορεί λοιπόν η προσωπική κριτική. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο, η προσωπική κριτική μου αρέσει ή δεν μου αρέσει μια ταινία. Ναι. Γιατί εσένα πρώτη είπες εσύ πριν. Φοβερά τοπία. Ναι. Εγώ ότι το οποίο έχει έτσι με απέραντο χιόνι και τέτοια δεν μ' αρέσει. Καλά, αυτό είναι λίγο προσωπικό γούστο. Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά όμως κριτήρια, ρε φίλε. Την ταινία ποιος τη δει. Εντάξει, τα παγωμένα τοπία της Σιβηρίας είναι υπέροχα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Λες εσύ. Εγώ λέω ότι είναι αποκρουστικά. Ότι με μελαγχολούν. Είσαι ο πρώτος. Είσαι ο πρώτος. Ρε φίλε. Καλά, ρε να πάει να δεις το Arctic. Σου λέω. Παναγιώτη, πήγαινε, δες το. Θέλω. Άρ το Arctic. Μόνο το χιόνι. Σου λέω ότι είναι υποκειμενικό. Εδώ εσένα σ' αρέσει, ρε φίλε, η Όλγα τρέμει. Χρυσανθέ. Τι να σε πούμε. Να σου πω εγώ, πρόσεξε, να σου πω γιατί σου αρέσει. Πώ σου αρέσει. Sorry, πριν όχι κούτρα μήνυμα. Να πληρώσει. Να το πω και χθες. Σε πάρα πολλές ελληνικές ταινίες, παιδί μου, έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλη ηθοποίη. Καθόμουν και σκεφτόμουν όμως προχθές, φίλε, στο Κόκκινο Φανάρια, ότι παίζουν, φίλε, ιερά τέρατα. Μικτικός μου είναι. Είναι πάρα πολύ, φίλε. Μικτικός μου είναι. Κατράκης με φούντα. Μικτικός μου είναι, ρε. Χρονοπούλου, Καρέζη, Παπαμιχαήλ. Ναι, ρε. Μικτικός μου είναι. Πώς παίζει και τον ρόλο, έτσι. Είδα προχθές 3,5 λεπτά. Δεν υπάρχει. Την ξανθιά παίζει. Ναι, που την πετάει κάτω. Που λέει μη με αφήνεις. Πέσεις και στον δρόμο 4.000 που ναι. Θα μου φέρνεις, θα δέχομαι να μου φέρνεις όποιον ναι, θέλεις θυμάμαι, και θα παίρνεις όλα την ηθοποιία. Πες την ρεσκόλη σαν τώρα. Ντρέπομαι. Η άλλη θα πώς τη λένε, η Δέσποινα. Όχι. Κόλλησα τώρα Παναγιώτη, κάνουμε κενό. Κάνουμε κενό. Λοιπόν, μηνύματα. Γιώργος Ιταλός. Κριτικός σηματογράφου ίσον. Κουλτουριάρης Τεμπέλης.
ό,τι πιο καπαοξίδικο μπορούσα να ακούσω. Μήνυμα από την φίλη την 019. Μήπως έμεινε έγκυος επειδή μύρισε κρίνο. Στην ουσία αγγίζει αυτό το θέμα της ταινίας. Δεν έχουν επαφή 6 μήνες και μένει έγκυος. Έχει πάρα πάρα πολύ θρησκεία μέσα και ορθοδοξία μέσα στην καρδιά της Σιβηρίας. Έχει ψωμί η ταινία. Απλά είναι πολύ απλοϊκή η προσέγγιση και η ανάγκη και η ανάλυση που κάνει. Πάρα πολύ απλοϊκή μουσική για να βάλουμε και κάποια ακόμη θεματάκια ακρεφνώς ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, μπορείτε να σχολιάσετε τα όσα γίνανε στο Μαυροβούνιο Αγγλία, τις αλητίες που γίνανε με φωτοβολίδες, αντικείμενα στους Άγγλους οπαδούς και φυσικά τις εσχρές, τους εσχρούς ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Εγώ νιώθω, το Μαυροβούνιο σκαπάει, περνάει δικαστήριο, 16 Μαΐου νομίζω ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος. Τι λέω, ναι, 16 Μαΐου. Εγώ θέλω να υποκληθώ βαθιά και στον Ραχίμ Στέρλινγκ, για τα σχόλια που έκανε στο Facebook ή στο Instagram για τον καλύτερο τόπο για απάτη τα λοιπά. Τέλος πάντων, μια μικρή υπόκληση. Τεράστια όμως υπόκληση στον προπονητή της Αγγλίας, τον Gareth Southgate, για αυτά που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ δυσάρεστο απόγευμα, έγραψε ο Southgate μετά το μάτς αυτό. 1-5 θυμίζω το σκορ, έτσι. Μήπως μπορούσα, αναρωτιέμαι λέει συνεχώς, από χθες το βράδυ, μήπως μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα. Τελικά σκέφτομαι πως προσπάθησα να προστατεύσω τους ποδοσφαιριστές μου όσο μπορούσα. Δεν είμαι αρμόδιος του θέματος. Είμαι ένας μεσήλικας, λευκός άνδρας που μιλάει για τον ρατσισμό. Είμαι ένας μεσήλικας, λευκός άνδρας που μιλάει για τον ρατσισμό. Μου είναι πολύ δύσκολο να αγγίξω αυτό το ζήτημα. Θέλω οι παίκτες μου να απολαμβάνουν να παίζουν ποδόσφαιρο και να μην φοβούνται από άσχημες εμπειρίες. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι παραπάνω, τότε απολογούμε. Είναι απίστευτο, ε! Βέβαια. Απολογεί το Southgate για τον βλάκα Βαλκάνιο εθνικιστή κάφρο. Για τον μπούφο αυτόν που δεν βάζει μυαλό μετά από τους χιλιάδες τόνους αίμα που έχει χυθεί στα Βαλκάνια. Και συνεχίζει ο Southgate. Μιλάω συνέχεια κατά του ρατσισμού. Έχω υποστηρίξει όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα στη χώρα μας. Προπονώ κάθε ποδοσφαιριστή όσο μπορώ, δηλαδή ανεξαρτήτως από ποια ομάδα προέρχεται και από τις ρίζες που έχει. Είναι πολύ δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις και αυτή τη στιγμή με απασχολούν περισσότερο οι παίκτες μου. Βαθιά υπόκληση στον Gareth Southgate. Και απλά κάτι που δεν ενδιαφέρει, δεν γκέι πάνω σε αυτό. Στο Wembley, στην Αγγλία, πέρα τον τελικό, θα γίνουν και οι δύο ημιτελικοί. Στο Wembley. Οι ημιτελικοί δεν ξέρω αν γίνουν στο Wembley, Παναγιώτη, ο τελικός στο Wembley. Μάλλον κάπου αλλού. Ίσως στη Τότεναμ. Σε πόσες χώρες γίνεται το Για διάβασε το 294 λίγο για να τον ξεσκίσω και αυτόν τον ψεύτη. Διάβασε. Ο 294 λέει. Παπαδόπουλα, το είδα, βλαχοπονηριά είναι αυτό. Γιατί μην το καταλαβαίνεις. Παπαδόπουλα, θα κάνεις καμιά αναφορά στα δημοσιεύματα πυρχυραγωγημένου ματς ανάμεσα στη Βέρεια και στον Οάρης. Καλημέρα. 2.94 και λοιπές και λυποί ψεύτες προπαγανδιστές. Λέει ψέματα, ρε φίλε. Το δημοσίευμα, τα δημοσιεύματα που λένε ότι πυρχυραγωγημένου στο Βέρεια. Άρα, άρα δεν είναι ψεύτικα. Είναι ψεύτικα. Α, ψεύτικα. Είναι ψεύτες αυτοί που γράφουν. Αυτοί που γράφουν. Όχι ψεύτες, 2.94. Η κατηγορία διαβάζει, που υπάρχει, άκουσε με λίγο για το Βέρεια. Διαβάζει κάτι 2.94. Είναι ψεύτες ο 2.94, δεν βγάλει το μυαλό του. Άρα είναι ψεύτικα τα δημοσιεύματα. Είναι ψεύτες δημοσιογράφοι, γιατί το λέει. Είναι ψεύτες αυτοί που το γράφουν. Ναι. Α, έτσι, γιατί αυτό το οποίο γράφεται, αυτό το οποίο έγινε για το Βέρεια, είναι η τέλεση αξιόπινων πράξεων. Γι' αυτό θα κληθεί ο Καρυπίδης ως φυσικό πρόσωπο. Πώς μπήκε ο Ιβάν με το όπλο και λέγατε ότι είναι νεροπίστολο. Ναι. Ο Καρυπίδης λοιπόν θα κληθεί από την Επιτροπή Διοντολογίας. Αλήθεια, ο Ιβάν θα κληθεί. Για ποιο πράγμα? Για αυτό το θέμα. Για ποιο? Γιατί ο Καρυπίδης καλείται για επίθεση στο ημίχρονο. Δικαστήριο, ρε. Όχι στο δικαστήριο. Για ποιο? Από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ. Κάτσε να το γράψω αυτό. Μαζί σου που λένε. Ο Καρυπίδης λοιπόν θα κληθεί. Ο Καρυπίδης θα κληθεί
από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, γιατί λέει επιτέθηκε στο ημίχρονο στους παίκτες της Βέρειας και τους είπε: «Μην καθίστε να χάσετε, μην σας μιλήσω». Και αυτό είναι ο εισαγγελέα, περίμενε, άκουσε. Αυτή είναι η κατηγορία λοιπόν για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Το παίρνουν οι πονηροί ψεύτες προπαγανδιστές. Δεν είναι ψεύτες. Οι πονηροί ψεύτες προπαγανδιστές και το συνδέουν, πρόσεξε, με χειραγώγηση του αγώνα. Ενώ στο ίδιο τέτοιο λέει: «Διερευνάται η περίπτωση», αλλά έχει μπει στο αρχείο γιατί παίξανε 3,5 χιλιάρικα συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Τίποτα. 3,5 χιλιάρικα, ρε φίλε, με ένα 10 να δίνει το διπλό. 1,5 εκατομμύριο ευρώ έχει παιχτεί στο τέτοιο, του Γάλλου στον Τερτότο. Με τις Αλγύρες που είχε παίξει τότε. Α, ναι, ναι, μπράβο. Ναι. 3,5 χιλιαρικάκια με ένα 10 απόδοση στο διπλό, ρε φίλε. Που ήρθε στο 90 με πέναλτι που το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ναι, το 1-10 μπορεί να μην ξεκίνησε. Ένα 10 ήταν δύο. Ήρωας, μόνος έπαιζε. Ένα 10 ήταν. Μόνος έπαιζε. Πριν ξεκινήσει το μάτς, ένα 10 ήταν. Μόνος. Ένα 10 ήταν. Αυτός και ένας Μαυρούλης μπροστά. Ένα 17, συγγνώμη. Ένα 17. Λίγο τέλος πάντων. Αυτό λες. Ναι. Πολύ. Ο Άρης ήταν πρώτος και η Βέρεια τελευταία. Εσύ που το γνωρίζεις το πόσο που παίχτηκε. Ότι παίχτηκαν μόνο 3.500 ευρώ. Όπως κάνουν η έρευνα, κάνουμε έρευνα. Και μπήκε στο αρχείο για το στοιχηματικό κομμάτι. Μάλιστα. Κατάλαβε 94. Παίρνουν λοιπόν, πρόσεξε. Σε καταράκωσε. Παίρνουν λοιπόν το στοιχηματικό που έχει μπει στο αρχείο. Σου έριξε πολύ ρακή. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα για κανένα στοιχείο. Και πετάνε τη λάσπη. Γιατί τι να πούνε, επιτέθηκε ο Καρυπίδης. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Χρήσανθέ μου, τα οποροφόρα δέντρα χτυπάνε. Εδώ άκου τι έκανε η Live Sport, έβγαλε σήμερα. Κίνδυνος για Άρη. Φυσικά ο Άρης, πάντα ο Άρης είναι. Εισήγηση Επιτροπής Αδειοδότησης λέει να μην ισχύσει το τηλεοπτικό συμβόλαιο του Άρη για τη νέα σεζόν, όχι να μην πάρει τα λεφτά, να μην μπει στο φάκελό του δηλαδή, άρα να μην πάρει αδειοδότηση, άρα να μην παίξει Ευρώπη. Έτσι. Ωραία. Επειδή μας πιέζει για διάλειμμα. Το ίδιο και για τον Ατρόμητο. Πρόσεξε τη λούμπα που πέσανε. Ποιες είναι οι ομάδες που ακολουθούν? Ποιες είναι? Ποιες είναι ο έκτος, ο έβδομος, ο όγδος? Ο Άρης. Ο Άρης είναι πέμπτος αυτή τη στιγμή και πάει για τέταρτος. Η Ξάνθη και ο Πανατολικός. Πού παίζουν αυτοί? Τι που παίζουν? Πού έχουν τηλεοπτικά? ΕΡΤ. Αλλά ο Άρης και ο Ατρόμητος κινδυνεύουν. Ναι, μπορεί να παίξουν τα αυτοί. Ωραία. Να παίξει ο Λεβαδιακός. Ωραία. Λοιπόν, αλλά σε δουλειά να βρισκόμαστε. Αναστάτωση, πρόβλημα. Μετά θα βγουν να πούνε: «Ορίστε, δεν δικαιούσασταν και βγήκατε». Λοιπόν, τακτική είναι αυτό. Ο ευνοούμενος, πάμε τα παιδιά μου αρέσει. Ο ευνοούμενος κάνει να φαίνεται και ο διπλανός του ευνοούμενος με ψέματα. Έτσι. Αυτό κάνουν. Ναι, συνεχώς. Για να καλύψουν τις δικές τους βρωμιές, σε παρουσιάζουν και σε ένα βρώμικο. Ενώ είσαι πεντακάθαρος, με την κουστούμάρα σου. Έκανα μπάνιο το Σάββατο. Με λευκό κουστούμι. Κρυστάλλινος. Κρυστάλλινος, ακριβώς. Και αυτός είναι μέσα στην μπίχλα, μέσα στη βρώμα. Μην μιλάς για την ομάδα. Εγώ δεν είπα για ομάδα. Δεν είπα για ομάδα. Εντάξει τώρα, όταν λες κάνουν, αν τώρα μπες τώρα με τις λέξεις, ή μιλάμε ή κάνουμε. Συγγνώμη, η εκπομπή είναι. Ο άλλος προχθές μπούρδες, τον παράλληλο τον κόβει. Η εκπομπή είναι η κατεξοχήν εκπομπή. Παίζει με τις λέξεις. Πού είναι ο Αλέξης? Εδώ αυτοί παίζουν με τις ζωές μας. Εμείς δεν θα παίξουμε με τις λέξεις. 076. Καλημέρα σε όλους. Αγαπημένη Κατερίνα Χέλμη, με ταπεινότητα. Να είσαι καλά και αγαπημένος 716 οπαδός του Άρεος, Κατερίνα Χέλμη, μας το θυμίζει. Αλληγορία να είχαμε να λέγαμε το ποτάμι. Πήγα στην Αθήνα, λέει ο Αριανός, και είδα το Στέλλα Κοιμήσου του Οικονομίδη. Πότε θα έρθει αυτή η παραστασάρα κατά δώρε? Πόσο μικρή είναι τούτη η πόλη, τα φιλιά και την αγάπη μου, να είσαι καλά, 716. Διάβασε το 789. Μήνυμα του 789. Μάριε, δεν θυμάμαι να έκανες... Βλακία λέει. Δεν λέει βλακία. Βλακία δεν λέει το παιδί. Δεν διαβάζει το παιδί. Μπούρδες ο ένας, βλακίες ο άλλος. Προδιαθέτει πρώτα, πρόσεχε, προδιαθέτει. Μάριε, δεν θυμάμαι να έκανες αναφορά για τα ρατσιστικά συνθήματα που έκαναν ο παδί της Τσέλσι πριν κάποιους μήνες. Σωστό. Ρατσιστές οι Βαλκάνοι, αλλά οι Άγγλοι αγίοι. Ένα-ένα. Της Τσέλσι, καταρχάς, ολόκληρο θέμα είχα με West Ham και Τσέλσι. Πριν περίπου 1,5 μήνα εδώ. Και τον μπουκάλι πράξαμε και τα λοιπά. Και τι. Ρε φίλε, για τον Κύπριο, τη Τότεναμ. Με την μπανάνα. Στον μαύρο της Λίβερπουλ. Επειδή δεν το έκανα. Επειδή ήταν Κύπριος, γι' αυτό το είπες. Ο παδός της Τότεναμ. Που ζει εκεί. Επειδή είπες Κύπριο. Αγγλοκύπριος. Εθνίκη του κερατά κολλημένο. Κολλημένο. Τεράστια ταινία πια. Ο Άγιος. Ο Βαν Κέλμερ. Ο Άγιος. Κόλλησε λίγο, συγγνώμη, γιατί με πει τώρα έχει δίκιο. Ναι, ο Βαν Κέλμερ παίζει. Μου το βάλει Κέλμερ. Όχι. Ποιο ωραίο. Δεν θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, άλλο αυτό εσωτερικά. Σειρά, μήπως ήταν όμως. Αυτό με την εθνική Αγγλίας στα Βαλκάνια και στην πρώην Σοβιετική Ένωση γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια διαρκώς και σε σχρό βαθμό. Κώστα, πάρε τηλέφωνο μόλις γυρίσουμε. Το ζουμί αυτό είναι 789.
Διάλειμμα. Έχει, υπάρχει διαφορά. Την πιάνεις, την καταλαβαίνεις και εσύ νομίζω. Την καταλαβαίνεις και εσύ. Ο Άγιος. Εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Μην ξεχνάς, 5 εισιτήρια πάω Καστήρ Τρυπόλεως. Μία συμμετοχή μόνο και περίπου 10 για Σοκράτη Μάλαμα διπλές για το Σάββατο. Για Τσολιά Μπαρμπαγιάννη διπλές αύριο στο Μήλο. Αυτά. Αποστολή στο 54. Και Άρη Σόφη, 2 εισιτήρια. Ματσάρα την Κυριακή 4 η ώρα στο ιστορικό και θρυλικό Χαριλάου. Για 3 χρόνια. Δεν υπάρχει. Στον πάγκο της Manchester United, ο Σόλσκερ. Τι χειροκροτάς, κακομύρι. Πέμπτο έκτος. Σου δώσα την είδηση. OGS. Ole Gunnar Solskjaer. Δεν υπάρχει 4-7-2. Το μήνυμά σου δεν υπάρχει. Πραγματικά. 7-89. Συγγνώμη, δεν σε παίρνω από τα μούτρα, αλλά μην συγκρίνετε εσείς ετερόπλητα πράγματα. Τη Chelsea σε εσωτερικά μέσα. Απλά, τι να μου συγκρίνεις. Ποιο παιχνίδι έχει φιλοξενήσει η Εθνική Αγγλίας και μέσα στο γήπεδο οι αντίπαλοι οπαδοί φάγανε κροτίδες, μπουκάλια και πέτρες. Τελευταία 30 χρόνια, πες μου. Και στα 70's ακόμη. Και στα 70's. Επί αγγλικού εδάφους. Εδώ μιλάμε, πήγαν οι άνθρωποι στη Μολδαβία, το επίσημο, το English Traveller Club, και έφαγε φωτοβολίδες, μασέρια, πέτρες και μπουκάλια. Μέσα στο γήπεδο. Αδιανόητο. Φαντάσου έξω. Ξέρεις τώρα το πακέτο ποιο είναι. Και στη Γαλλία έχει πέσει πολύ ξύλο. Με τους Βαλκάνιους. Με τους Ρώσους και τα λίγα. Γίνανε και κοντρα σκηνικά. Ποια στο Euro. Στο Euro, ναι. Αυτό είναι κάτι. Παναγιώτη, αυτό είναι στο Euro, πάνε όλοι μαζί. Έχουν ακόμα ρε φίλε σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Ειδικά ξέρεις, αυτό που λες Βαλκάνια και τα λίγα. Είναι χωριατιά. Ναι, ναι. Περιμένω τον Άγγλο να φανώ εγώ χωριάτης που δεν έχω στον ήλιο μοίρα να φανώ εγώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να κάνω τη μαγιά με τη φωτοβολία και με αυτά. Εντάξει. Αν πάει μπροστά σε κανένα headhunter ένας με έναν, θα τραγουδάει βαλκανική μουσική. Την οποία τη λατρεύω βέβαια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να περιμένουν οι γραμμές τώρα, παιδιά. Να περιμένουν για να τα μαζέψουμε λιγάκι. Δεν είπαμε. Να περιμένουν οι γραμμές. Απλά πράγματα. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή γιατί είναι κοντά μας η Fiat Κουμαντζιάς. Πώς θα σου φαινόταν να μπορούσες να αποκτήσεις το νέο Fiat 500X εντελώς άτοκα και με δωρεάν το αυτόματο κυβότιο? Μάλλον καταπληκτικό. Αν είσαι επαγγελματίας, πώς θα σου φαινόταν να μπορείς να αποκτήσεις το ιδανικό επαγγελματικό αυτοκίνητο εντελώς άτοκα? Πραγματικά ονειρικό. Στη Fiat Κουμαντζιάς γίνεται. Όχι μόνο το Fiat 500X, αλλά και τα πραγματικά Ντόμπλο και Φιωρίνο τώρα εντελώς άτοκα. Η Fiat στη Θεσσαλονίκη είναι Fiat Κουμαντζιάς, 2310-753-000. Λοιπόν, διαβάζω μήνυμα 472, το οποίο δεν υπάρχει, δεν Σάνθη παίζεται. Σάνθη ΠΑΟΚ, Ευαγγέλου. Διαιτητής. Βρώμα για τον ΠΑΟΚ. Θυμάστε το σύνατος. Που κόβει Παναχαϊκή και Εργοτέλη. Και Εργοτέλη. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι, ναι, είναι η εκδούλευση. Λέει ο 472. Είναι ο διαιτητής του Πανετολικός ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Είναι άλλος. Είναι που κόβει στον Εργοτέλη τον τιμωρεί. Ναι, ναι. Τον τιμωρεί, δίνει φάουλ 30 μέτρα πίσω. Δεν υπάρχει αυτό. Και την Παναχαϊκή το ίδιο. Δεν υπάρχει αυτό. Λεβαδιακός Πας Γιάννηνα. Χρυσταθέ, περιμένω να μην φύγουν οι ακροατές. Να διαβάσουμε την τέταρτη με τη συζήτηση που θα πει να σχολιάσει. Ο 472 λέει σχετικά με το θέμα αυτό με την εγκυμοσύνη ενώ έχουν να κάνουν σεξ 6 μήνες. Αν είσαι ήρεμος, αλλάζεις κλειδαριές. Αν είσαι θερμόαιμος, την φυτεύεις στη Σιβηρία και περιμένεις να φυτρώσει κρίνος. Αν είσαι άπλιστος, γράφεις Ευαγγέλιο. Ατελείωτο πνεύμα, έχεις πιάσει όλες τις εκδοχές. Για πολλωστή φορά υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου ως σύγχρονος υπότης του William Scott. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Καστήρ Τρυπόλεως, 2 εισιτήρια για το Άρη Σόφι την Κυριακή στο Χαριλάου 4 η ώρα, 2 διπλές για Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, Τσολιά, Σερατσόλια Μπάντα, τελείωτο γέλιο με την καθαρή εξόδιο αύριο Παρασκευή στο Κλαμπ του Μήλου, 3 διπλές Σοκράτης Μάλαμα στο Σάββατο στο Fix Factory. Επειδή έχουμε πολλούς κάφρους Μάο-Μάο, το κυνηγάμε να δούμε αν προλάβουμε σήμερα για να δώσουμε προσλυσούλες για το live του Ούντο. Που ξέρω θα γίνει κόλλα, θα γίνει χαμός, το κυνηγάμε. Πάμε γραμμές, καλημέρα, να λέτε όνομα και καλημέρα. Ομάδα που υποστηρίζετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Δηλαδή, ρε εσύ, Ασλαμίδιο, το μήνυμα δεν μπορεί να περιμένει και οι γραμμές μπορούν, έτσι. Είσαι ωραίος δημοκράτης εκεί στην Αγγλία, έτσι κάνουνε. Ναι. Ε, ωραίος δημοκράτης, ενώ το μήνυμα είναι σταθερό εκεί, δεν θα φύγει. Γιατί ασχολείται με το θέμα και δίνει τροφή. Να διαβάσει, μπορείς να το διαβάσεις μετά το ποίημα αυτό. Πάει, χάθηκε μετά, πάμε στην άλλη γραμμή και λοιπόν, χάθηκε το επειδή θέμα. Επειδή είπες ψέματα πριν. Σε τι είπα ψέματα. Αυτό εδώ το πράγμα που λες ότι το κάνουν οι άλλοι που τους κατηγορεί συνέχεια, οι άλλοι, όχι οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι το ξεκίνησαν, πήγαν σε χώρες, τα σπάγαν με μπύρες, φερόντουσαν σαν... Το έχω πει, συμφωνώ. Σαν δίποδα ζώα και ένας με έναν. Συμφωνώ. Στη Γαλλία όταν έγινε το Euro, τα είδες τα βίντεο. Τα είδα, ναι. Τον είδες τον Ρώσο που έδερνε τους Άγγλους μόνο του. Το είδα. Α, το είδες. Τι είδα. Ένας με έναν ήταν, φίλε. Ο άλλος όχι ένας, αυτός είναι πολεμική μηχανή από τις ειδικές δυνάμεις. Ναι, άστο. Δεν ήταν Ρώσοι. Δεν ήταν χούλιγκαν σε αυτή. Ήταν καφιλή. Άστο. Δεν μου λες, το είδες το βίντεο που τον χτυπάει με καρέκλα. Με τον Κόλκα μαζί εδώ πέρα το βλέπαμε ζωντανά στον... Και συνεχίζει με τα χέρια. Χρήσαφε, τον είδες το θυμάσαι με τον Κόλκα Άγγλος... το βλέπαμε εδώ πέρα. Τον είδες όχι. Τον Άγγλο που έπεσε και τον ξανασήκωσε πάνω και τον ξαναέδιρε. Ναι, μιλάμε για ύμνο στον ουμανισμό τώρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ναι. Να σε πω κάτι. Ναι. Αυτά που κάνετε εσείς, ξέρουν και οι άλλοι να τα κάνουν. Πόσο υπομονή κάνουμε. Να το παίζετε εσείς μάγκες όπως το παίζετε στην πολιτική και στην παγκόσμια... Πολιτική σκηνή. Χώρες, έτσι επιβαλώσαν και σαν χούλιγκαν. Αλλά αυτό δεν θα περάσει, φιλαράκι. Θα τρώτε τις φάπες σας κι εσείς. Να γίνετε άνθρωποι. Τους Ιταλούς και τους κάποιους άλλους Πορτογάλους δεν τους δέρναν. Εσάς δέρναν, φίλε. Ναι. Το έχεις πάρει καμπάρι. Έλα. Και πες στο Southgate να δει και στη χώρα του λίγο. Όχι μόνο έξω. Εκεί δεν έχουν ρατσιστές αυτοί. Εγώ ξέρω πάντως ότι ο Ράμπο τον κέρδισε τον τέτοιον, τον Ρώσο. Τώρα προπαγάνδα στο χώρο είναι το πρώτο πράγμα. Πάντα ο Αμερικάνος και ο Άγγλος νικάνε, πάντα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κερδίσανε. Και τι είπες για τη Σοβιετική Ένωση πριν, είπες, πριν 5 χρόνια, η Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε. 28 χρόνια που έχει που έπαιξε. Άπα, μιλάω. Καλά λέει ο Ζαγόρα, στα ελληνικά μου είναι χάλια. Λέω την τελευταία πενταετία. Την τελευταία πενταετία. Στα Βαλκάνια και στις χώρες του πρώην παραπετάσματος, αυτό που γίνεται με την Αγγλία δεν υπάρχει. Παραπέτασμα είσαι και στη φωτογραφία ακόμα που σε είδα. Εντάξει. Δηλαδή με βρίζεις εμένα κατά μου τραγούδι ότι είμαι παραπέτασμα. Ναι, αυτό σου έχω δείξει μέχρι τώρα ότι είμαι παραπέτασμα. Άκουσες τι είπα. Πολύ καλά. Συγγνώμη αλλά ο Winston Churchill σας χαρακτήρισε έτσι. Iron Curtain. Φίλε. Iron Curtain. Συγγνώμη τι να κάνω. Μεθύστακας ήτανε φίλε. Έτσι σωστό. Μεθύστακας ήτανε. Εννοείται. Εννοείται. Α, μπράβο. Ποιοι μιλάνε ενώ αλκοολισμός και Ρωσία είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει κανείς. Φίλε, κρύο κάνεις στη σιδηρία που λες πριν για το έργο. Στη σιδηρία χωρίς βότκα και τσίπουρο δεν ζεις. Άλλο, συμφωνώ. Εντάξει. Ποια είναι η θέση σου αν ερχόταν η σύντροφό σου έγκυος ενώ ήθελε να κάνεις 6-6 μήνες. Τι θα έκανες εσύ. Φιλαράκι, δύσκολα χρόνια, μεταβολή και πίσω. Έτσι, σε παραδέχομαι. Επόμενη γραμμή, Κώστα, την περιμένω να δει. Να σε καλά, Κώστα, υπέροχο. Σε λατρεύουμε και το ξέρω ότι λατρεύω και την ΕΣΔ. Η διάλυση της ΕΣΔ σήμαινε την καταράκωση της ανθρωπότητας. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, φίλε. Κώστα, Άρης United. Καλημέρα, Κώστα, σε ακούμε μεγάλη προσοχή. Άμα είχε να κάνει 6 μήνες σεξ με την κοπέλα του, του αξίζει να μην είναι δικό του παιδί. Ναι, το αντιμετωπίζεις όμως έτσι εσύ. Ένα ωραίο παιδί, ένας ωραίος νέος άντρας, του λέει η κοπέλα του είμαι έγκυος ενώ δεν έχουν κάνει σεξ. Και επιμένει αυτή ότι οφείλεται σε κάτι μεταφυσικό. Τι κάνεις εσύ. Εσύ ο Κώστας, τι θα έκανες. Περιμένω να γεννηθεί το παιδί, το βαφτίζω και το διεκδικώ. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Μάλιστα. Θα έπαιρνα κρεβατάκι για μωρό. Αυτό θα έκανες. Θα έγραφα σε ένα χαρτί απλά αντίο και θα κρεμούσα από το ταβάνι ονειροπαγίδες. Ναι, σωστό και αυτό. Α. Δεν θα έκανα αυτό, Χρήστανθε, ως μεταφυσική έννοια το λέω. Επειδή λέει ο Μάριος μεταφυσικό. Ναι. Εντάξει, τα μεταφυσικά έχουν άλλες έννοιες. Ναι. Παναγιώτη, έμαθες εσύ τον μπάσκετ, ε? Ποιο μπάσκετ? Πάω και Άρης τα κουμάντα στο μπάσκετ πλέον. Γιατί φεύγει ο Παναγιώτης στην Αδριατική. Γαλατσόπουλος, Παπαγεωργίου. Τα κουμάντα τα έχει πλέον ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Έμαθες χθες ψηφοφορίες. Βέβαια. Θα γυρίσουμε στο πάλι. Χρήσατε ο Σουλίνας, έμαθες, ε? Διαγωγή Κοσμία θα μας βάλει στον έλεγχο. Γιατί? Δεν κοιμάται από χθες το βράδυ. Επειδή ψήφισε Λευκό Άρης. Βέβαια, βέβαια. Τα ρεπορτάζ λένε ότι σουλατσάριζε πέρα δόθε στο διάδρομο του σπιτιού του. Τον διαγωγή Κοσμία. Πόσο χρόνο είναι ρε, ο Βασιλακόπουλος? 105-120. Δηλαδή πιο μεγάλος και από τον Μάριο. Εντάξει. Εντάξει. Τι λέει ο,
ο φίλος ο δημοσιογράφος από Ισπανία. Ορίστε. Ποιος? Ο Λίτο Χιμένεθ. Βγήκε στο γκρουπ και μίλησε. Τι είπε? Έμαθες για τον Ματέο. Τι είπε? Τα διέψευσε όλα, δεν υπάρχει καμία πρόταση από τον Άρη. Α, ενώ... 6 εκατομμύρια είναι η ρήτρα και διαφέρει μόνο ο Άκη Ολυμπιακός. Είναι φοβερό το ότι δεν πλήνει ένα λέκτρο λαλήσει, το γκρουπ βγάζει κάποιον να τα διαψεύσει όλα. Είναι φοβερό. Πρόσεχε είναι... λίγο. Ο δημοσιογράφος λέει δεν ισχύει, ενώ ο άνθρωπος της... Ο Μιλοβάνοβιτς είπε ότι ισχύει, ναι. Αλλά δεν πειράζει, δεν μετράει του Μιλοβάνοβιτς, μετράει του δημοσιογράφου. Αυτού που έλεγε για τον Ερέρα ότι είναι απλήρωτος και μετά ναι, ναι, ναι. Αποδείχθηκε ότι είναι πληρωμένος. Είπαμε, δημοσιογράφος. Μάλιστα. Αυτό είναι. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Καλημέρα. Πάλι, καλή. Να είσαι καλά, Κώστα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, μάγκες. Γεια σου. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Μπόμπερ Αεκάρα, Θεσσαλονίκη. Κλαίω, κλαίω, σε λατρεύω. Μπόμπερ, καλημέρα. Γεια σου, Μπόμπερ. Τι κάνετε. Από δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκη, νομίζω, ε. Ναι, ναι, μενεμένη μαγευτική. Μενεμένη που άκουσα ότι έχει αρκετούς αεξίδες, έτσι δεν είπες. Όλοι αεξίδες. Όλοι, όλοι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε, Μπόμπερ, πάμε. Τι θέλω να πω, ποιος θα πάει να δει αυτήν την ταινία, το εμείς, ρε παιδιά. Το εμείς, ο Χρήσταφος θέλει να πάει να το δει. Φίλε, μη πας, ούτε να το κατεβάσεις όταν βγει στο γύφι. Ναι. Μιλάμε για την αηδία. Εντάξει, θα πω. Πήρα, ναι, εντάξει, σου λέω, ρε παιδί, αν έχεις άλλη επιλογή, πάνε δες άλλους. Σου λέω, ήταν απαράδεκτο, δηλαδή το παρουσιάζουν σαν θρίλερ, γελούσε η αίθουσα, ρε. Άρα είναι κωμωδία. Μια βλαχία, ρε φίλε. Είναι μυστηριακό θρίλερ, ιδιαίτερο. Ναι. Άλλη τελευταία, είδες Μπόμπερ. Εντάξει, τώρα έχει φύγει από τους κινηματογράφους. Ποια. Ποια είχα δει κάτι τώρα πρόσφατα, ρε. Πράσινο βιβλίο. Όχι. Ευνοούμενη. Όμορφο αγόρι. Ποιο. Όχι, ρε, δεν βλέπω τέτοιες. Αυτά τα βλέπει η κουλτούρα, η... Τι είδες, δε φίλε, Ράμπο νούμερο 8,5, τι, ποιο. Ράμπο νούμερο 8,5. Καλά, ρε, τι προπαγάνδα κάνεις για την Αγγλία. Είναι τυχαίο που πάτε στις κυνηγάνε. Κοίταξε, να σου πω τι γίνεται. Υπάρχει το αποθυμένο αυτό. Επί τα Βαλκάνια. Βασικά, είναι απλό το πράγμα. Στα Βαλκάνια τώρα υπάρχει ο εθνικισμός. Εθνικισμός άκρατος. Και θεωρείται τώρα μαγιά ο εύκολος στόχος. Ήρθαν οι Άγγλοι. Πώς θα φανεί το χωριό με τους Άγγλους. Προφανώς. Δεν ισχύουν αυτά που λες. Έτσι είναι, Μπόμπερ. Τι δεν ισχύουν. Περίμενε. Αν εννοείς ότι υπάρχει γενικότερα βία, ναι, φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι βαρούσανε και τελικά τον σκότωσαν. 30 Σέρβοι, έναν Γάλλο, τον οπαδό της, νομίζω, Μπορντό Παναγιώτη. Νις. Πατέρας με παιδί ήταν. Μόνος του πήγε ο άνθρωπος, έπινε εσπρέσο και διάβαζε τηλεφιγκαρό στο κέντρο του Βελιγραδίου και το βαρούσαν 30 άτομα και τελικά τον ρίξανε από τις σκάλες, στα μάρμαρα πάνω, πάει ο ανθρωπάκος. Την πλήρωσε κανείς, αμφιβάλλω. Απλά όταν βλέπεις ότι όλος ο κόσμος εναντιώνεται με την Αμερική ή την Αγγλία, κάτι κάνεις λάθος εσύ. Κατάλαβε. Μα δεν έχει προκαλέσει η Αγγλία ποδοσφαιρικά. Καλά, η Αγγλία, τι έχει κάνει η Αγγλία, ας πούμε, τελευταία. Τι εννοείς. Έχει μείνει αυτό το χούι στο Βαλκάνιο, έχει δίκιο Μάρισον που λέει. Δεν είναι το χούι, είναι ότι αυτό που μας πρίζουν οι Άγγλοι όπως μας πρίζουν οι Παοξίδες. Οι Γερμανοί δεν σε πρίζουν, ρε φίλε, για την Πάγκερ, για την Γερμανία. Είναι πολύ μικρή εθνική, ρε φίλε, κατάλαβε. Είναι πολύ μικρή εθνική η Αγγλία. Δεν έχει να δείξει τίποτα. Καλά, μια χαρά έχει να δείξει. Μια χαρά έχει να δείξει. Να δείξει, ρε φίλε. Μαεστρικά είπες ότι, ας πούμε, πες μου μια ομάδα που έχει πάει σε αγγλικό γήπεδο και έχει πάει φωτοβολίδες και τέτοια. Εάν τα κάνεις απ' έξω, το ίδιο πράγμα είναι. Εσείς είστε οι πιο χούλιγκαν από όλους τώρα. Δεν μπορείς να μιλάς για ηθική. Πήγατε στο Γαλατά Σαράι, πότε ήταν στην Τουρκία και τα κάνετε λαμπόγιαλο. Με τον Καντονάλη που δεν πήγαν, Άγγλοι. Στην Τουρκία έχουν μαχαιρωθεί Άγγλοι. Έχουν μαχαιρωθεί Άγγλοι. Συμφωνώ με τον φίλο. Με τον Καντονά. Συμφωνώ με τον Δημήτρη τον φίλο. Έγκλημα, αλητία επιλογή του Χάρη Κιούελ που πήγε στη Γαλατά Σαράι. Ντροπή. Απαράδεκτο. Είσαι ποδοσφαιριστής που φόρεσε φανέλα της Λίντς. Ρε Χάρη Κιούελ, σε θέλει μισή Ευρώπη και πας στη Γαλατά Σαράι. Που σκότωσε δύο παδούς. Που μαχαιρώσανε πατέρα δύο παιδιών. Δύο νεκρούσε. Ναι, δύο νεκρούσε. Ο ένας πατέρας. Μετά το τελικό ήταν στην Κοπεγχάγη με την Άρσεναλ, να θυμάσαι, και πήγανε οπαδοί της Λίντς. Αυτό το ματς που λέει ο Παναγιώτης με τη United βαράνε τα ματ της Τουρκίας, το Σμάιχελ και τον Καντονά. Αυτό έγινε το 92 κάπου εκεί, προκριματικά ήταν. 92-93. Πριν πει στους ομίλους. Βαράνε τα ματ, υπάρχουν εικόνες. Βαράνε τα ματ. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Ρε φίλε τώρα Τουρκία. Αλλά πας καλά εσύ. Ρε Μπόμπερ. Τι λες τώρα! Περίμενε, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Θα βαράνε τα ματ, ποδοσφαιριστές του Άρη! Και θα πω εγώ, κάτι κάνανε οι παίκτες του Άρη! Μιλάμε σοβαρά, Μάριε, τώρα. Να δεν πάω σε πιο ουσιαστικά θέματα. Δεν σου λέω ότι τους δικαιολογώ. Όχι, καλό είναι αυτό, καλό είναι. Μετά πες το. Δεν σου λέω ότι τους δικαιολογώ. Απλά δεν φίλε.
Δεν του δικαιολογώ, σου λέω. Γιατί απλά είναι πανίσχυροι, γιατί πουλάνε δύναμη και ομορφιά και στυλ. Και οι άλλοι είναι απλά μάου-μάου, κάφρι. Αυτό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό. Δεν αντιλέω ότι η Premier, ακόμα και για μένα, είναι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό event που υπάρχει, ρε φίλε. Όχι η Premier, η τελευταία κατηγορία της Αγγλίας. Το Sunday Park Football είναι ανώτερο από το γερμανικό, εννοείται. Το Sunday Park... Και σου το λέει ένας μερατζούρι άρρωστος, δηλαδή μου αρέσει η Ιταλία, να πάω Ιταλία. Απλά θέλω να σου πω ότι η γενική αντιπάθεια που υπάρχει στους Άγγλους δεν είναι τυχαία. Ούτε μας ούτε βγήκε. Ναι, γιατί! Πες μου εσύ γιατί! Γιατί! Πες μου γιατί! Γιατί το έχει συνδυάσει με τυράκι του Αμερικάνου και αυτοί που κάνουν τα σύνδεσμα. Δηλαδή, ο Μαυροβούνιος, ο 19χρονών που προθέσει με τη φωτοβολίδα, ήταν σπίτι του και λέει: έρχονται τα τσιράκια των Αμερικάνων. Ποια φωτοβολίδα. Αυτή στο Μαυροβούνιο, χαμός έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Τους δικάζουνε. Τίποτα δεν έγινε. 16 Μαΐου δικαστήριο έχει το Μαυροβούνιο, το καθαρίζουν. Τι δεν έγινε. Χαμός έγινε. Καλά, και στην Ελλάδα πετάξαμε. Θα πήγε αλλιώς σπίτι τώρα, δεν τον πιάνει τώρα, δεν θα πιάσει. Τώρα, ξέρω Πανιόνιος, τι έγινε. Κατάλαβες, εκεί το πήγαινε ο άλλος. Δεν κατάλαβες τώρα τι λέει. Τι έγινε σε αυτό το θέμα. Μπόμπερ, κράτα κάποια ταινία για τον Μάιο μετά, πας με τον Κυρκό γιατί έχουν τον Πανιόνιο. Πού είναι να βγει ο Νταλή να μας πει για το καθαρό ελληνικό ποδόσφαιρο. Καθαρό. Φεύγει φωτοβολίδα από τη μία κερκίδα μέσα στην κερκίδα και τίμα πρόστιμο. Έλα ρε τώρα. Βάφτισε τη φωτοβολίδα. Άκου λοιπόν τη θεματάρα τώρα. Βάφτισε τη φωτοβολίδα της Ακασούκας. Σύπνα λίγο εσύ, γιατί κοιμάσαι όρθιος. Κοιμάσαι όρθιος και εσύ όλοι οι Ηρακλήδες κοιμάστε όρθιοι. Γεια σου Μπόμπερ. Ευχαριστούμε Μπόμπερ. Πες μου λίγο Μαρία, τώρα τι λένε οι παοξίδες για το γήπεδο το Καφτατζόλι, θα το φτιάξουν αυτοί, θα το πληρώσουν. Έτσι λένε, το κάνουν αυτοί. Τι λέτε εσείς? Δεν με ενδιαφέρει. Καλά, δεν λέτε ότι θα το φτιάξει, θα το πληρώσει ο Ιβάναρος. Φτιάχνουμε το Καφτατζόγλιο. Μα δεν με ενδιαφέρει του μπάρα να γίνει. Να φύγει εκεί το κολυμπητήριο με τα βαταγνωμένα. Ναι, ρε φίλε, μέχρι να γίνει του μπάρα όμως θα χρησιμοποιήσει ένα γήπεδο που λες ότι θα το φτιάξει, θα το αναβαθμίσει. Πινελιές. Απόστολος Μητιτζής. Τι είναι Μάρη αυτός? Ο προϊστάμενος του Συμβουλίου της Επιτροπής Καφτατζογλίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Καφτατζογλίου. Για να ακούσω πώς το λέει. Έχει ήδη παραχωρηθεί παραχωρητήριο στον ΠΑΟΚ να δηλωθεί στο φάκελό του και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Περίμενα, άλλο είναι η ουσία και το νόημα, Μάρια. Για να καταλαβαίνεις που φυσικά αυτό δεν θα το διαβάσουμε σε τίτλο, ούτε θα το ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη πουθενά. Έτσι. Τι λένε, ο Ιβάναρος φτιάχνει με τα λεφτά, δίνει 3 εκατομμύρια να φτιάξει το Καφτατζόγλιο, αυτά δεν λένε. Δεν ξέρουμε. Το κόστος θα είναι μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά με ανταποδοτικότητα. Λέει ο Αποστόλης. Κάποια κομμάτια που αναβαθμίζουν το στάδιο θα αναλάβει το κόστο τους το στάδιο. Απλά οι εργασίες θα γίνουν μέσω του ΠΑΟΚ. Ένα τμήμα του συνολικού τμήματος δηλαδή θα επιστραφεί φυσικά στον ΠΑΟΚ. Σαν να νοικιάζω εγώ το σπίτι σου, αγόρι μου γλυκό, να το βάφω και όταν να φύγω δεν μου δώσει ρε φίλε την εγγύηση πίσω. Άκου άλλος! Άκου άλλος! Όχι, δεν βρήκα το κορόιδο τον Ιβάνα, δεν σου το Καφτατζόγλιο. Θα στο δώσω. Ποιο? Αλλά δεν θα λες εσύ ότι είναι δικό σου. Δεν είναι δικό μου, δεν είπα ποτέ. Θα φτιάξω την τούμπα ρε φίλε. Ούτε θα λες ότι το πλήρωσε εσύ το έργο. Κακός. Το κράτος πάλι πληρώνει! Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να παραμείνει άλλα 2-3 χρόνια στην Τουμπά, να πάρει άλλα 2-3 πρωταθλήματα. Πάλι το κράτος! Πάλι το κράτος πληρώνει! Πολύ πάλι το κράτος λεφτά σε σένα, τι θα γίνει, ρε φίλε! Δεν τα παίρνει ο ΠΑΟΚ, αγόρι μου, θα μείνει στο Καφτατζόγλιο. Θα μείνει στο Καφτατζόγλιο όταν φύγει ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλουμε, ρε φίλε! Δεν θέλουμε να σπαταλίσει άλλα λεφτά, ρε! Άντε, ρε χαμέλε τώρα, μια μπαρούφα είπε. Μια μπουρδα είπε τώρα, το καταλαβαίνει. Είπε μια μπουρδα για τσαρτί, δηλαδή αυτό είναι φίλε. Ανταποδοτικότητα λεφτά θα πάρει. Μόλις είδες γυναίκα, σταμάτησες. Να τα ξέρει η Κατερίνα αυτά. Μόλις ανταποδοτικότητα είδες γυναίκες και σταμάτησες. Μάρκελο νύχτα βλέπω, ρε. Βυθός, μαζί μας έχουμε το βυθό. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Αγνός στρατιό 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσαμε 2310-66-2376. Στο βυθό την οικονομία από την πάνε. Με 4 ευρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Για να ανέβουν αυτοί, πάνε στο βυθό όλους τους άλλους. Μιλώντας για Ελλάδα και Σερβία. Το θέμα το έχουμε από χθες. Βασικά το κάναμε αναφορά με τον Παναγιώτη, αλλά μετά πήγε πάρα πολύ με τα κουλίσια. Σε δίνω τέτοια πάσα και πας στο Ελλάδα-Σερβία ναι, πάλι. Εντάξει. Τι είναι! Τι είναι! Πάλι λεφτά με λεφτά ελληνικά δημοσίου! Δεν είναι δικό μου το Καφτατζόγλιο, αγόρι μου γλυκό. Για να παίξουν αυτοί! Όσο θα λείπουν από το γήπεδό τους, πάλι λεφτά θα σπαταλήσουμε. Ποτέ, ρε φίλε, ας παίξω χαριλάω. Τι να κάνω. Έλα, χαριλάω. Εκεί όμως δεν θα μου τα κάνει κουκουά, εγώ δεν τα κάνω. Κάντε εσύ καλά, εγώ πάλι θα τα πληρώσω. Ποιον έρωτα. Μια ποιον έρωτα βρεανέραστε. Ποιον έρωτα βρεανέραστε, σα ζαλίσαμε. Για να έχει τον έρωτα που είσαι ίδια με αυτήν εδώ στην ταινία. Με αυτήν εδώ με τον Κρίνο. Ναι. Ίδιος είσαι. Ίδιος, ε. Ίδιος. Μακάρι να πεις. Είσαι ευγενέστατος. Και με τους συμπαραγωγούς. Καλά, μας είπες μπαρούφα. Μας είπες μπουρδες. Μας είπες σε ζάλιζα τον έρωτα. Και εγώ είμαι ευγενέστατος.
Ανέραστε! Όπως λες, προπαγανδιστής 94, μπουρδα τον άλλο. Έλα, πες για που το πας, που θα μας πεις σε λίγο ότι γεννήσατε ενώ δεν σας... Δεν πειράζει. Πάμε στο τελευταίο break. Ναι, συγγνώμη, μετά θα επανέλθουμε με τα 20 χρόνια. Θα το βάλουμε για αύριο μάλλον. Χθες ήταν τα 20 χρόνια από την παλικαριά της ΑΕΚ που επισκέφθηκε μέσα στον πόλεμο το Βελιγράδι και αγωνίστηκε με την Παρτίζαν. Θα βάλω και κουιζάκι γι' αυτό εδώ. Εντάξει. Ναι, μην το κάνεις σήμερα. Γιατί η ΑΕΚ άλλη φορά πήγε εκεί σε ένα γήπεδο, πέφτανε φωτοβολίδες στα κεφάλια των παιχτών της και έγινε κανονικά το μάτς. Εκεί και δεν είπες για πόλεμο. Και χαριλάουλες. Και κάηκε ο τερματοφύλακας, αλλά συνεχίστηκε κανονικά το μάτς. Τότε που η ΕΠΟ τους κυνηγούσε. Τότε που με τον Κόκαλη. Τον Κόκαλη, άντε χειροκροτήστε τον Κόκαλη τώρα. Έλα τον Κόκαλη, πες τον μπράβο. Μήνυμα θαλαμοφύλακα παδού του ΠΑΟΚ. Του Κούτρα. Πάλευε 20 λεπτά το αριστερό μπακ της Βέρειας να κάνει πέναλτι και ο διαιτητής κοιμόταν. Αλλά εντάξει, είπαμε, στον Οάρης δεν βρωμάει ποτέ τίποτα. Μην ηρωνεύεσαι τον Άρη. Ούτε με Τρίπολες, ούτε μπούρδα, με Πουλίδους. Μπούρδα γύφτο, μην ηρωνεύεσαι τον Άρη. Μπούρδα, ακούς γύφτο, που στέλνεις όλο Κούτρα μηνύματα. Ένα μήνυμα δεν έχει στείλει. Πότε, κατά καιρούς, πότε. Ποιους καιρούς. Μια φορά και ένα καιρό. Μια φορά και ένα καιρό. Μπούρδα. Μπούρδα! Μπούρδα γύφτο! Άντε ρε που κάνε κανένα μπάλο μα πάρει φορά! Άντε γύφτο! Εισιτήρια δίνουμε 5 για ΠΑΟ Καστέρας, 2 για Άρη Σόφη, διπλές! Το γκολ που δεν πέρασε τη γραμμή! Άστο, το έχουνε κάνει! Όχι, τάσε. Έτσι να το λέγανε! Άσε, τι έχουνε βρε, κάνει! Έτσι να το λέγανε! Τι έχουνε βρε, κάνει! Έτσι να το λέγανε! Προχθές το είπα! Άσε τώρα μωρέ με τους τι κάνανε! Με το Αζερμπαϊτζάν τα παίζανε πριν 5 χρόνια. Τους τι κάνανε οι Άγγλοι. Τώρα, τι κάνανε οι Άγγλοι. Τις αχλαδιές τώρα. Έπεσε Αζερμπαϊτζάν, Αγγλία. Τι κάνανε. 3.000 Άγγλοι. Ποιο άγαλμα. Πήγανε. Πουλόπουλου. Πήγανε στα κημητήρια. Αυτό που λέω. Και κατέθεσαν λουλούδια στον τάφο του Αζέρου Βοηθού του 66. Ποιος θα το κάνει αυτό, ρε εσύ. Ιταλός, Γερμανός, Ρώσος. Μόνο οι Άγγλοι αυτό. Του είπανε ευχαριστώ για τον γκολ μας μέτρησες. Πήγανε. Και έχουν και άλλη νοοτροπία, δηλαδή να σου πω κάτι. Εγώ έτυχε να πάω στο Σεβίλη στο τελικό Πόρτο Σέλτικ. Ήταν η μισή χωρίς εισιτήρια. Απλά είναι αυτό που λες εσύ. Ήθελα να ήμουν εκείνη τη βραδιά εκεί, σκέφτεται ο Βρετανός. Έχεις δίκιο, τελείωσε. Είναι άλλο πράγμα, ρε φίλε. Τους βλέπεις τα φιλικά, ρε φίλε, το καλοκαίρι πηγαίνουν σε Κύπρο, τα ίδια το ένα το άλλο. Παδί, Celtic, μιλούσα με τον Γκρέκ Μπρούστερ. Ναι. Τον θυμάστε όλοι, έτσι. Το 9, την πεκτούρα του Ιωνικού, το Σκοτσέζο, τον πανύψιλο. Που έπαιζε τον Dundee United. Και του πήγαν να υπογράψει κάτι φωτογραφίες, προγράμματα και φανζίν. Το φανζίν των οπαδών της Dundee United λέγεται When the Hoodoo Strikes. Και το ονόμασαν έτσι από τη σειρότερη του σεζόν. Ναι. Πες μου να βγει ο παδί του ΠΑΟΚ να βγάλουν φανζίν που να τους θυμίζει τη σεζόν που χάσαν τρεις τίτλους. Του ΠΑΟΚ είπα, Έλληνες οπαδούς. Ναι, 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 να βγει του Ηρακλή να βγάλει αυτόνομη φανζίν που να έχει ονομασία μία σεζόν που χάνει ο Ηρακλής τίτλο. Να το υπενθυμίζει συνέχεια. Να λέγεται, ας πούμε, 1987. Άμα γίνει, να το κάνει ο Ηρακλής, εγώ θα βγω εδώ στον δρόμο γυμνός. Το κάνανε οι οπαδοί του United. When the Hoodoo Strikes. Χάνουνε σε 13 μέρες πρωτάθλημα, κύπελο και κύπελο UEFA. Και αυτό το κάνουν ονομασία φανζίν. UEFA με την Γκέτεμπορκ, ε. Καληνύχτα, πέρα ανοιχτωμένη. Ναι. Ναι. Διπλό τελικό. Πέρα ανοιχτωμένη όλοι οι άλλοι. Και μου έλεγε ο Μπρούστερ, το βρετανικό ποδόσφαιρο βασικά είναι χιούμορ. Είναι χιούμορ. Ιουγκοσλαβία και χιούμορ, συγγνώμη, πότε έγινε αυτό. Ρουμανία και χιούμορ, φημίζονται οι Ρουμάνοι για το χιούμορ τους. Μόνο ο Λουτσέσκου. Οι Βούλγαροι. Πραγματικά μόνο ο Λουτσέσκου. Ρασβάναρος. Που πιστεύει ότι πέρσι πήρε double. Ναι, εντάξει, okay. Αυτό είναι χιούμορ, ναι. Αυτό είναι χιούμορ. Και θα ξαναπάρει. Ψητοπολείο μπες στο ψητό. Λαχταριτά μπέργκερς. Δροσερές σαλάτες. Απολαυστικά σάντουιτς. Κλαμπ για μέτρητες επιλογές ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη. Πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Μυστήσιμα έχει, ρε φίλε. Και βέβαια έχει. Τι μυστήσιμα. Καβούρι μπέργκερ και άλλα. Δες εδώ πηγαίνει. Τι πια, πες τα μας. Όχι, πες τα μας. Φαλάφελ μπέργκερ. Περίμενε, ρε φίλε. Το ρωτάμε τι έχει, λέει, δεν τα βλέπω καλά. Δηλαδή να πάει ο άλλος στο κατάστημα να πει άκουσα τον Παπαδόπουλο, αλλά δεν έβλεπε καλά. Εκεί ρε φίλε θα τα δω, μια χαρά. Τέλεια. Να πας εκεί να τα δεις από κοντά. Πού να πας όμως. Πού θα πας, Μάρια. Θα πάω, Φαλάφελ μπέργκερ. Βέτζι μπέργκερ. Καβούρι μπέργκερ. Αυτό πραγματικά θέλω να δοκιμάσω. Το εννοώ. Δεν κάνω πλάκα. Είναι εκπληκτικό και παίρνει όλο πανσέτα και μπιφτέκια. Δεν παίρνω τώρα, όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Μέχρι 28 Απριλίου
Δεν θα φάω κρέας. Λοιπόν, Σταυρούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 16. Οι Άγγλοι φίλοι σου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 16, πίσω. Πίσω. Από το χοτέλ Λαζάρ. Πάρτα. Τα παίρνω από εκεί τώρα εγώ. Ο άλλος Bad Habit και εγώ. Φεύγουμε, φεύγουμε. Που λένε μου, φεύγουμε. Πάω Καστέρας Τρίπολης, νικητές. Φωτιάδης Νικόλαος, Αλέξανδρος Μιγδαλιάς, Σαββίδης Τριαντάφυλλος, Παπαργυρίου Νίκος και Ζλατανίδης Μάκης. Αυτοί οι πέντε θα βρεθούν την άλλη Τετάρτη στην Τουμπάρα για τον πρώτο μητελικό ΠΑΟ Καστέρας Τρίπολης. Άρη Σόφη, δύο νικητές είναι. Ευχόμαστε να λήξει το μάτσο μας το 85-2-4. Πουλέκας Φίβος, τελειώνει 8-99 και Λένος Πέτρος. Πουλέκας Φίβος και Λένος Πέτρος. Αύριο θα έχουμε το θέμα με το Μενώτη. Τόσα γκολ θα μπουν, θα φάει όλα όφι. Αύριο θα έχουμε το θέμα με το Μενώτη τον Παοκτσί, εδώ μαζί με Χρύσανθο, που είπε ότι ο Άρης δεν πήρε πρωταθλήματα, αλλά πήρε μπαλώματα. Θα καταλάβετε αύριο το τι. Τσολιάς πηγαίνουν οι Δημήτρης Νουβάκης και Νίκη Παπαδοπούλου. Δημήτρης Νουβάκης, Νίκη Παπαδοπούλου. Μάλαμα, το Σάββατο, πηγαίνουν οι Ιωάννα Φωτιάδου, Ευθύμιος Μπαχτσεβάνης, Στέφανος Τάτσης. Ιωάννα Φωτιάδου, Ευθύμιος Μπαχτσεβάνης, Στέφανος Τάτσης. Αύριο δίνουμε για Φίβο Δελιβοριά, δίνουμε για Μωρά στη Φωτιά, δίνουμε για Νίκ Waterhouse, ίσως και για Ούντο. Αυτά. Αυτά. Αδέρφια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αναστασία Λάμδα, Χρήστο Κιώση, Keep on Bloody Rocking.